διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Όπως έχουμε πει γενικότερα, βρισκόμαστε παραμονές, αν τουλάχιστον όποιος έχει καταλάβει, τουλάχιστον παρακολουθεί το τι συμβαίνει, είμαστε παραμονές της έκτατης συνόδου, μάλλον της μίνι συνόδου που γίνεται στην αντιπροσωπεία της Αυστρίας στις Βρυξέλλες, σχετικά με την τελική υπογραφή που θα μπει από την ελληνική πλευρά στην παράδοση των συνόρων της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, προς Θεού. Έτσι, λοιπόν, μάλιστα άκουσα από κάποιον ο οποίος, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, αλλά ανήκει σε έναν επαναστατικό κόμμα της αριστεράς, ακόμη καλύτερα, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν να μας βοηθήσουν να φυλάμε τα σύνορα οι ξένες δυνάμεις και φυσικά μέσα από αυτή τη συνεισφορά θα υπάρξει δημοσιονομική ελάφρυνση του προϋπολογισμού και της εργατικής τάξης. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μόνο που εγώ ελπίζω και πραγματικά εύχομαι, τα παιδιά όλων αυτών που θεωρούν ότι αυτή η εξέλιξη είναι θετική, να είναι στην πρώτη γραμμή των οίκων ανοχής που θα χρειαστούν οι κύριες και οι κυρίες των δυνάμεων ταχείας επέμβασης που αναμένονται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, για να ξεχαρμανιάζουν. Καταλαβαίνετε, τώρα δεν μπορούμε. Τώρα είναι και φιλοξενούμενοι. Αλλιώς. Λοιπόν, ας διαθέσουν τα δικά τους παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να διαθέσουμε τα δικά μας. Εμείς αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της πατρίδας, για την εθνική της απελευθέρωση. Παρεπιπτόντος, όπως είπαμε και εχθές, εγώ το συνεχίζω εκεί πέρα μέχρι να υπάρξει απάντηση. Ο κύριος Φόκνερ Κάουντερ, ο εκπρόσωπος, κοινωνικός εκπρόσωπος του κόμματος της κυρίας Μέρκελ, είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει τα logistics ούτε από οικονομική, ούτε την οικονομική επάρκεια για να φυλάξει τα σύνορά της. Τι σημαίνει οικονομική επάρκεια? Σημαίνει ότι δεν έχει τα λεφτά. Αυτό κατανοητό. Εκεί που μας έχουν οδηγήσει με τα μνημόνια, είναι λογικό να μην υπάρχει. Αλλά δεν έχουμε και τα logistics. Τι σημαίνει αυτό το logistics? Σημαίνει ότι δεν έχουμε τη στοιχειώδη οργάνωση. Με λίγα λόγια, ο Γερμανός μας είπε ότι δεν έχουμε οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας για να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Ακούσατε μήπως να φωνάζει ο κύριος, πώς το λένε αυτόν τον τύπο, εκεί που έχουν στο Υπουργείο, Καμένος? Είναι και Καμένος, είναι και η φλάτζα καμένη, άστα να πάνε. Λοιπόν, μήπως κάποιες από τις θεσμικές οργανώσεις των ενστόλων και γενικότερα που αφορούν τους στρατιωτικούς εναποστρατεία είναι ενεργεία, μήπως διακήρυξαν αυτό το πράγμα, μήπως ζήτησαν το λόγο, μήπως ύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας? Όχι. Αυτό λοιπόν που παρατηρούμε είναι μια, πώς θα το πούμε, ανίερη συμμαχία, πώς μας το λέγανε παλιά στη δεκαετία του 80, του 89, ανίερη συμμαχία δεξιάς με αριστεράς. Η μεν άλλοτε πάλε ποτέ εθνικόφρον δεξιά αποδεικνύεται απλά αυτό που ήταν πάντα, δηλαδή πουλημένα τομάρια και δοσυλλογή. Και από την άλλη έχουμε τους αριστερούς, βεβαίως, οι οποίοι βεβαίως πάνω και πέρα απ' όλα είναι το ταξικό. Δηλαδή προσκυνάμε το ταξικό του Σόρος και των υπολείπων που ρίχνουν τα χρήματα. Και ξεχνάμε ότι το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο πάντα υπήρχε αφετηρία της πάλης πάντα όλων των κοινωνικών κινημάτων από απαρχής του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος ήταν η πάλη του έθνους για την κυριαρχία στην πατρίδα του, για να μπορεί ο λαός μετά να κατακτά τη δημοκρατία προς το συμφέρον του. Αυτή ήταν η απλή λογική. Πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα. Όλα τα κοινωνικά κινήματα που εκφράστηκαν πάτησαν ακριβώς εκεί και κατάφεραν ό,τι κατάφεραν. Αυτές τις μέρες έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι πραγματικά οι μέρες γιορτών. Όχι, δεν έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά, είναι οι μέρες γιορτών. Καταλύονται αυτή τη στιγμή, είτε με το πολυνομοσχέδιο το σημερινό, είτε με το προηγούμενο, όλες ακριβώς οι κατακτήσεις του 1910 που εισήγαγε ο Βενιζέλος. Όχι ο Ευάγγελος, ο Ελευθέριος. Μετά το 1909, όταν ο στρατός μπήκε πρωτοπορία του ελληνικού λαού που δεν αντέχει άλλο πλέον την ξεφτύλα
που του είχαν επιβάλει μετά το 1897-1898 με το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο και την ξεφτύλα του στημένου πολέμου του Ελληνοτουρκικού, κάτι περίπου σαν και αυτό δεν συμβαίνει και σήμερα. Γιατί τε, η σύνοδος στις 17 του μηνός θα είναι Νταβούτογλου, Ογλου-Ογλου, με τους υπολείπους, οι οποίοι βεβαίως θα συμφωνήσουν πως η Ελλάδα θα παραδώσει τα σύνορά της στην Ευρωπαϊκή Σονεριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία θα λειτουργήσει σε συνεργασία με την τουρκική σύνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θαύμα. Τέρμα το Αιγαίο, τέρμα τα σύνορα. Εάν αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη το 1897, βέβαια τότε υπήρχαν γιατί παλαβοί που πολέμησαν. Δηλαδή, όπως λέει ο Φον Γκράτς. Ο Φον Γκράτς ήταν ο στρατηγός επικεφαλής, οργανωτής του Οθωμανικού στρατού της εποχής εκείνης. Βεβαίως, οι Οθωμανοί είχαν Γερμανούς και άλλους, αλλά κυρίως Γερμανούς οργανωτές του στρατού τους, αλλά στο πεδίο της μάχης υπήρχαν Τουρκοί αξιωματικοί, όπως ο Ετάτ Πασάς, ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων. Λέει λοιπόν ο Φον Γκράτς, ο οποίος λέει, έχει χαρακτηρίσει στα μνημονέματά του τον πόλεμο του 1897 ως πόλεμο οπερέτα. Είχαμε λέει, από τη μια τους Οθωμανούς και από την άλλη τους Έλληνες. Και αυτό που θεωρείται ως διεξαγωγή πολέμου ήταν ένας διαγωνισμός το ποιος θα σφυρίξει πρώτος υποχώρηση. Και πάντα νικούσαν οι Έλληνες. Είναι εντυπωσιακό. Νικούσαν οι Έλληνες. Με εξαίρεση δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση ήταν η ελαφρά ταξιαρχία του Σμολένσκι, η οποία υπερασπίστηκε το Βόλο. Και εξού ο Σμολένσκι απέκτησε το μεγάλο όνομα και δικαίως, αλλά και αυτή υποχώρησε διότι φοβήθηκε πλευροκόπημα από τη στιγμή που ο διάδοχος, το μόνο που ήξερε να ξέρει και το επιτελείο του, το μόνο που ήξερε να ξέρει είναι να σφυράει υποχώρηση. Έτσι άλλωστε διέτασαν οι ξένοι πρεσβευτές και προστάτητες δυνάμεις της Ελλάδας στην εποχή και δανειστές της Ελλάδας, και από την άλλη οι διεθνείς ταξιαρχίες που είχαν δημιουργηθεί και δώσανε μεγάλη μάχη μαζί με κάποια τάγματα ή συντάγματα ευζωνικά πάνω στο Δομοκό, που αποτελούσαν κυρίως από φιλέλληνες, οι οποίοι ήρθαν να πολεμήσουν για την απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας εναντίον του Οθωμανικού ζυγού, επικεφαλής του οποίου τους διεθνούς αυτούς της ταξιαρχίας ήταν ο Ριτσιώτη Βγαριβάλδη, ανιψιός του παλιού, να το πούμε έτσι, Γαριβάλδη, και ένα δείγμα το πόσο στενή σχέση είχε η Ελλάδα με τους Γαριβαλδινούς, τον ίδιο τον Γαριβάλδη και το κίνημά του από πολύ παλιά ή από τότε που έχει ξεσπάσει, ίσως και παλιότερα, γιατί η φιλική εταιρεία έχει καρμπονάρικη έμπνευση, οργάνωση και στήσιμο, και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως βρισκόμαστε σε μια ανάλογη περίπτωση. Και επειδή ο δοσυλλογισμός ο σημερινός ξεπερνάει του διαδόχου, του παλατιού και του πολιτικού συστήματος εποχής εκείνης, δεν χρειάζεται να στήσουν πόλεμο. Παραδίδουν ανεφόρον. Δεν χρειάζεται παρά να τους το ζητήσεις. Έτσι είναι. Και δεν μας ενδιαφέρει και στο κάτω-κάτω της γραφής. Πώς μου είπε ένας τελευταία τώρα, μου είπε και του λέω, η Κάρπαθος πρόκειται να παραδοθεί στο ΝΑΤΟ. Και ήταν από την Κάρπαθο και μου λέει, α, ευτυχώς, θα έχουμε ανάπτυξη. Να έρθει ανάπτυξη στο νησί. Βέβαια. Πού θα είναι πιο ωραία? Στις γούρνες που θα κατουράνε οι ξένοι ναύτες. Έτσι, το που θα φτύνουν οι ξένοι φαντάροι, που λέει και το τραγούδι. Γιατί το τραγούδι το λέει? Γιατί αυτή την κατάσταση βίωναν οι γειτονίες και οι περιοχές της Ελλάδας, όπου υπήρχαν ξένες αμερικανικές βάσεις. Και επειδή ξέρω πιο συγκεκριμένα για την περιοχή της βάσης στο Ελληνικό που έκλεισε πριν πολλά χρόνια, και την εποχή εκείνη που υπήρχε αυτή η στρατιωτική βάση, για ρωτήστε τι ωραία ανάπτυξη είχε γνωρίσει η περιοχή, το ναρκωτικό που χρησιμοποιούσαν. Ρωτήστε ποιοι έκαναν αστυνόμευση της περιοχής και με ποιο τρόπο αναπτυσσόταν και τι ωραία που περνούσαμε εκεί πέρα. Μια ωραία οικογένεια ήμασταν όλοι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει ρε παιδί μου, κάτι μας. Α, και ελπίζω ο κύριος αυτός, εγώ του το είπα δηλαδή, όταν το είπα, ελπίζω να έχεις νεαρές υπάρξεις ως παιδιά, για να μπορέσει να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει ανάπτυξη στους οίκους ανοχής που θα δημιουργηθούν απ' έξω από τις στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών. Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται. Γίνονται στέκη διακίνηση ναρκωτικών, τα στέκια διακίνηση ναρκωτικών και οίκοι ανοχής. Για να ξεχαρμανιάζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή τι πρέπει να έχουμε, δηλαδή σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα? Όχι βέβαια.
Έτσι. Και ελπίζω το παιδί σου να βρει μόνιμη και σταθερή απασχόληση. Γιατί πώς αλλιώς θα έχουμε ανάπτυξη. Έτσι είναι. Και ας έπεσε ο Ηλιάκης πάνω από το παιδί. Μάλιστα του φτιάξανε και ένα άθλιο εκεί μνημείο με αυτόν τον καμένο Έλληνα, καμένος, στη Φλάτζα είναι καμένος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα άθλιο μνημείο μόνο και μόνο για να λέμε ότι γιορτάζουμε τον άνθρωπο αυτόν που έδωσε τη ζωή του για ποια πατρίδα ακριβώς. Για αυτοί που ξεπουλάνε οι προϊστάμενοι του. Και αυτοί που λένε ότι τον εκπροσωπούν. Είτε εν στολή είτε όχι. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Από εκεί πέρα βεβαίως συνεχίζονται τα πράγματα. Σήμερα, σήμερα επιχειρείται μια νέα, πώς να το πούμε, έφοδος στα χειμερινά ανάκτορα. Α, ναι. Το ΠΑΜΕ κάνει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Α, θα πέσει η κυβέρνηση. Δεν είναι. Είναι σίγουρο. Δηλαδή, αλλά μόνο του. Προσέξτε, μόνο του. Και διαμαρτύρεται για το ζήτημα των νέων προαπαιτουμένων που μπαίνουν με το πολυνομοσχέδιο. Ωραία. Πρόταση. Πρόταση. Δεν άκουσα πρόταση. Και ξέρεις τι γίνεται. Όταν λες απλά διαμαρτύρομαι, όπως το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά. ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ, ΚΚΟΕΤΑ, είδες κάτω. Συγγνώμη για την έκφραση, με συγχωρείτε. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό μας λένε. Δείτε τις αφήσεις τους, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, κάτω το άλλο. Ναι, πρόταση. Ναι, θα μου πείτε βεβαίως το ΚΚΟΕ έχει την πρόταση. Να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, όχι από το ευρώ. Τώρα, πώς θα καταφέρουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να χωρίς να φύγουμε από το ευρώ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο κοινός νους δεν μπορεί να το συλλάβει, διότι πώς να το κάνουμε, μπορεί να συγκριθεί με το νου της Κεντρικής Επιτροπής του Πυρισσού. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το συλλαμβάνεται. Αυτό η ψήλη φιλοσοφία αυτή που μόνο ένας κουτσούμπας την καταλαβαίνει, πώς είναι δυνατόν. Και πώς τέλος πάντων θα γίνει αυτό, αφού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήσει το ΚΚΟΕ τον εφιάλτη, που για, όνειρο για αυτούς, εφιάλτη για όλους τους υπόλοιπους, που θεωρεί το νέο ανώτερο τύπο οργάνωσης οικονομίας και κοινωνίας που ονειρεύεται ο Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, μια κοινωνία τύπου Βόρεια Κορέα, στρατώνας του κερατά, όπου βεβαίως η ανώτατη αρχή διατάσσει και εμείς υπακούμε. Μάλιστα διατάσσεται και η ώρα του κλάματος. Όχι μόνο, αλλά και η διάρκεια. Προσέξτε, όπως στη Βόρεια Κορέα. Πρόσεξε. Όταν στις επαιτίους, που είναι εθνικές επαιτίοι, με την έννοια του πολέμου και της ίδρυσης του κράτους, αυτό δεν μπορούμε να το ξεπερνάμε έτσι, γιατί όντως σχεθήκε αίμα υπερασπιζόμενη την εθνική τους ανεξαρτησία. Δυστυχώς, που ξέραν οι άνθρωποι ότι όταν το κάνανε αυτό το πράγμα, τελικά θα τους έβγαινε ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, έτσι, με την τζούτσε αηδία. Αηδία, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Αηδία το λέμε στα ελληνικά, αηδία το λένε οι Εγγλέζοι, οι Αγγλοσάξονες. Λοιπόν, πού να ξέρανε ότι θα τους βάλανε και χρονόμετρο στο κλάμα, πρώτον, διότι όποιος πάει εκεί και πρέπει να πάνε σχολεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια κτλ. Στα οικία, πώς να το πούμε, κημητήρια προς τη μήνυ των νεκρών του εθνικού προθετικού αγώνα του κορεατικού λαού, πρέπει να κλάψεις επί 15 λεπτά με το ρολόι. Κρατάνε χρονομέτρηση καθοδηγητές. Και μην γελάτε, έτσι ακριβώς είναι. Και μάλιστα το διαπίστωσα από ένα βιντεάκι, όπου ενώ έκλαιγε ο κόσμος που κατέθεται στεφάνι, κλάμα, η κυρία χαμός, κατέθεται στεφάνι, λέω και εγώ συγκινήθηκα, λέω ρε παιδί μου, ακόμη τόσο ζωντανή η μνήμη και τα λοιπά, και ξαφνικά ακούγεται από τα μεγάφωνα ενός λεπτού σιγή, παπ, τέρμα το κλάμα, σαν να τους έκοψε, ρε παιδί μου, σαν να τους πάσε ένα κουμπί, ταπ, τελείωσε δηλαδή, ούτε Hollywood. Δηλαδή, τι να σου πω, πάπ, όλη προσοχή, δεν έχει κανένας, και με το που τελειώνει το ενός λεπτού σιγή, ξανά κλάμα η κυρία. Δηλαδή, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το που ονειρεύεται ο κύριος και που θα το οικοδομήσει βεβαίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα θα το οικοδομήσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα ανατρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φύγουμε όλοι έξω. Λοιπόν, είναι πονηρός. Δεν το λέει τυχαία. Σου λέει, σε κλείνω πρώτα στον μπουντρούμι το δικό μου
Και εσύ καθώς θα σπάσεις τις συνεργές από το δικό μου μουντρούμι, τι θα πεις? Έφυγα από το ένα μουντρούμι, να μην φύγω και από το άλλο. Οπότε σου λέει, είναι πονηρός ο βλάχος. Σου λέει, με αυτόν τον τρόπο είναι πιο ρεαλιστικό από το να κάθομαι και να λέμε τώρα ο λαός θα παλέψει, θα συγκροτήσει μέτωπο, θα διαμορφώσει δημοκρατικά αιτήματα, όπως το εάν παλιά ας πούμε, και μετά θα ιτηθεί. Άστο ρε φίλε να μου τώρα. Πετάμε μια μπουρδα εκεί πέρα και βέβαια όποιον πιάσει από όλους αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, εισπράττει το εξής καταπληκτικό καταλυτικό επιχείρημα. Μα τώρα στα σοβαρά πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα? Όχι φίλε μου, δεν το πιστεύω. Το θέμα είναι ότι το λες τον κοσμάκι για να μην πιστέψει και το κόσμο. Το πετάς για να μην υπάρξει αυτό το ηθικό, η ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης του ή του κόσμου μέσα από τα αιτήματά του. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι σε μια εποχή όπου πραγματικά διαλύεται αυτή η χώρα, κυριολεκτικά συντρίβεται, εσύ τι κάνεις? Ασκείς εκστρατεία, μάλλον κάνει εκστρατεία εναντίον των εθνικοπροθετικών αιτημάτων που έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος για να ενωθεί, του πατριωτικού δηλαδή καθήκοντος. Αυτό το πράγμα μετατρέπει το κουκουέ από σέχτα σε προδοτική δύναμη. Σε δύναμη προδοτών, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Γιατί αυτός που το κάνει είναι προδότης. Τι να κάνουμε δηλαδή, πώς να τον βαφτίσουμε δηλαδή, πείτε μου. Είναι προδότης. Και οι πρώτοι που θα τους λέγανε προδότες είναι οι παλιοί κομμουνιστές που δώσαν το αίμα τους για αυτή την ιστορία. Όταν ο Μπελογιάννης δικαζόταν και έλεγε, κύριοι δικαστές, δεν μπορείτε να μας κρίνετε εμάς και τον πατριωτισμό μας, γιατί εμείς το αποδείξαμε με το αίμα που χύσαμε είτε πάνω στο αλβανικό είτε πάνω στα βουνά στην κατοχή. Το εννοούσε, γιατί είχαν χύσει αίμα. Τώρα μπορεί να τους κάνει 40.000 κριτικές το τι ακριβώς, τα όρια τους πια ήταν. Βεβαίως, κατανοητό. Αλλά δεν είναι δυνατόν να τους λες ότι το αίμα που έχησες, το έχεις γιατί ήσουν προδότης του σοσιαλισμού και αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λέγανε οι τυρίμοι τότε, οι πράκτορες. Και βεβαίως το σημερινή ηγεσία του ΚΚΕ. Να τους χαιρόμαστε. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει μια ανίερη συμμαχία. Παιδιά, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι έχουν σφίξει χέρια στο παρασκήνιο. Εδώ δεν έχουμε μια σέκτα η οποία δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και το μόνο που νομίζει είναι το να προσκυνά το δικό της αλάχ, έχει τελειώσει η ιστορία. Όχι, η σέκτα μπορεί να κάνει και μεγάλη καταστροφή, αλλά συνήθως απαντήσει από αγωνιστές, ανθρώπους τίμιους, έντιμους, που βεβαίως τα μυαλά τους είναι αλλού. Εδώ δεν έχουμε αυτό. Για το να σου λέει κάποιος, να αντιπαραθέτει κάποιος τα βασικά αιτήματα ελευθερίας και δημοκρατίας που μπορεί να έχει ένας λαός απέναντι στα δικά του, που δεν το έχει κάνει καμία σέκτα στον κόσμο, με εξαίρεση τον κύριο Προυντόν ιστορικά. Αλλά αποκαλύφθηκε ότι ο Προυντόν ήταν λάτρης του Βοναπάρτη, του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Αυτός φαντασιωνόταν μια κοινωνική εξέλιξη όπου θα ήταν αυτός στη θέση του Λουδοβίκου Βοναπάρτη και θα εφάρμοζε αυτοκρατορικά σχέδια ανάλογα με τον Βοναπάρτη. Και για να απογυμνώσει, να εξοντώσει την οποιαδήποτε κινηματική αντιπολιτευτική τάση μπορεί να υπάρξει στα δύο, και αυτό έφτιαχνε τις αναρχικές ουτοπίες τις δικές του. Αναρχικές μεσαγωγικά. Αυτή ήταν η λογική. Όπως ακριβώς αντίστοιχα και οι Ναζί. Αντικαπιταλιστές πρώτης. Αφού μέχρι και ο Καρλ Ράντεκ, εκπρόσωπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς, το 1923 είχε πέσει στην παγίδα. Τους θεωρούσε συμμάχους. Συμμάχους, ειδικά στις μεγάλες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις που γινόντουσαν στη Βαυαρία εκείνη την εποχή. Και η κατεύθυνση που έδινε κομμουνιστές με Ναζί μαζί από κοινού σε συμμαχικό πλεγιάνα που δρούσαν τότε εκείνη την εποχή. Φαντάσου, στην λογική του γενικού αντικαπιταλισμού. Έτσι. Για να ξέρουμε ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι δεν είναι. Λοιπόν. Μας λένε εδώ κάποιοι φίλοι, λέει, κάνετε κανένα σχόλιο για τα εκλογικά αποτελέσματα στην Λατινική Αμερική. Έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Να πούμε ξανά ότι εδώ πέρα κρίνεται το πώς. Δεν αρκεί να βάζεις στόχους. Πρέπει να ξέρεις και πώς υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι με τους όρους και τις συνθήκες που έχεις μπροστά σου. Τώρα μιλάς γενικά και αφηρημένα, για παράδειγμα, είτε για δημοκρατία είτε για όρους οικονομίας, δεν λέει απολύτως τίποτα εάν δεν ξέρεις να το εφαρμόσεις στην πράξη, εάν δεν ξέρεις το συγκεκριμένο πρόγραμμά σου πώς προσαρμόζεται στις συνθήκες της πράξης. Και προπάντως,
ποιο είναι το πρωτεύον και ποιο είναι το δευτερεύον. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις μια πολιτική, πετυχημένη πολιτική, οικονομική πολιτική, γιατί κοιτάξτε να δείτε και οι δύο κυβερνήσεις, η μία που έπεσε στην Αργεντινή, της Φερνάντες, και η άλλη που κινδυνεύει, του Μαντούρο, τώρα στη Βενεζουέλα, και οι δύο απέτυχαν στην οικονομία. Πού ακριβώς? Στη δυνατότητα να δίνουν, να λύνουν προβλήματα λαϊκά. Γιατί δεν λύνουν προβλήματα λαϊκά? Όχι γιατί δεν έχουμε κουτσούμπες εκεί μέσα, από κουτσούμπες άλλο τίποτα εκεί μέσα. Και σήμερα ο κουτσούμπας στη Βενεζουέλα, ο αντίστοιχος δηλαδή, είναι μια εκμηδενισμένη πολιτική δύναμη και πραγματικά δεν παίζει κανένα πραγματικό ρόλο, και ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα έχει ανατραπεί το καθεστώς πολύ περισσότερο πριν από τους δεξιούς ή αν θέλετε από τους πράκτορες του αμερικανικού ιμπεριαλισμού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι δεν μπορούσαν να απαντήσουν? Δημήτρη, θεωρώ ότι κάποιο αυτό το σφάλμα ενδεχομένως που δημιούργησε και τις προϋποθέσεις ανατροπής του Τσάβες, το καθεστώτος Τσάβες και της Φερνάντες, είναι... Που δεν είναι το ίδιο βέβαια. Δεν είναι το ίδιο. Και ιδίως εγώ θα μείνω πιο πολύ στο Τσάβες, είναι ότι δεν λειτουργήσε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν ολοκλήρωσε τα επαναστατικά χαρακτηριστικά της πρότασης του Τσάβες και κυρίως δεν εξόντωσε, και το λέω έτσι, εξόντωσε και είτε φυσικά είτε οικονομικά είτε με οποιονδήποτε τρόπο εξόντωσε τους αντιπάλους του. Και όταν λέω τους αντιπάλους, εννοώ τους αντιπάλους του λαού και όχι τους προσωπικούς αντιπάλους του. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι πιο πρακτικό το πράγμα. Αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι Μπολσεβίκοι της εποχής του 1919 μέσα στον πόλεμο. Ενώ οι Μπολσεβίκοι κάνανε, ήταν αδίσταχτοι σε αυτό το πράγμα. Δεν χωράτευαν. Λέγανε ότι στο όνομα της Επανάστασης, και σωστά είναι, στις συνθήκες πολέμου, ναι, τι να κάνεις, δεν διακινδυνεύω την Επανάσταση στο λαό, τον κουρεύω τον εχθρό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, όμως αντιμετώπισαν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα που αντιμετώπισε και ο Τσάβες τώρα, που βεβαίως δεν ακολούθησε την Μπολσεβική τακτική και ενδεχομένως σωστά, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες. Δεν είχαμε εμφύλιο, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αν και σωστά πιστεύω, σωστό είναι εν μέρει αυτό που λες, γιατί δεν βάθινε η δημοκρατία όσο θα έπρεπε με τα επαναστατικά της χαρακτηριστικά και τα κοινωνικά της χαρακτηριστικά. Αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πράγματι ένας από τους λόγους. Αλλά κύριος λόγος είναι ότι η πολιτική στο σύνολό της, του Τσάβες, συνετρίβει από τον πληθωρισμό. Τι σημαίνει πληθωρισμός? Σημαίνει αποδεκατισμός των εισοδημάτων των εργατικών στρωμάτων και κυρίως των μεσαίων. Και άρα χάνεις την πρωτοπορία σου. Δηλαδή, ποια είναι η κοινωνική σου πρωτοπορία? Εκείνα τα στρώματα που πραγματικά συνδέονται με την οικοδόμηση του νέου καθεστώτος. Δεν είναι σοσιαλισμός, αλλά τέλος πάντων ένας προωθημένος. Ο σοσιαλισμό τον ονομάζανε ο Τσάβες. Σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, που βεβαίως είναι πια τα εργατικά στρώματα. Τα εργατικά στρώματα τα πιο καλά αμοιβαιόμενα, και γιατί ήταν πιο υψηλής εξειδίκευσης από τη φτωχολογία. Το δεύτερο είναι τα μεσαία στρώματα, που είναι ένα αγκαίο στοιχείο συμμαχίας, ειδικά σε μια χώρα όπου τα μεσαία στρώματα είναι εκτεταμένα. Όπως αντίστοιχα είναι εκτεταμένα και στην Ελλάδα. Το δεύτερο βασικό στοιχείο που συνετρίβει, έπεσε πάνω δηλαδή στο καθεστώς και δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει, είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Ο κόσμος θέλει να έχει ασφαλείς δρόμους, ασφαλείς πόλεις. Ανθρώπους, δεν είναι μικροαστικό αυτό το φαινόμενο, είναι στοιχείο ομαλότητας μιας κοινωνικής ζωής, όπου πρέπει να αποκατασταθούν η κοινωνική συνοχή. Εάν δεν έχεις μια χώρα όπου αφήνεις την πόρτα σου ανοιχτή, γιατί ρε παιδί μου, έχεις τέτοια εμπιστοσύνη, έχει οικοδομηθεί μια τέτοια εμπιστοσύνη με την πολιτική εξουσία, την πολιτεία, αλλά και στο σύνολό του, στη λειτουργία της κοινωνίας, τότε πραγματικά είσαι φοβισμένος άνθρωπος. Είσαι φοβισμένος και είσαι υποχείριο, ή μπορεί να γίνεις υποχείριο οποιασδήποτε προπαγάνδας. Αυτά τα δύο ήταν τα κορυφαία για μένα. Υπάρχουν πολλά και μπορούν να υποθούν τα δύο. Το πληθωρισμός σε τι οφειλόταν? Πρώτον, δεν ελέγξαν την κυκλοφορία του χρήματος. Γιατί τι σημαίνει δεν ελέγχω? Σημαίνει ότι έχω την Κεντρική Τράπεζα και τις βασικές τράπεζες με τον τρόπο που συζητάγαμε και εμείς εδώ. Δεν το πήραν χαμπάρι. Οι συζητήσεις που κάναμε εμείς, που έτυχε να κάνω εγώ με πρεσβευτές Βενεζουέλας, μου έδειξαν ότι δεν είχαν ιδέα καν ότι αποτελεί πρόβλημα. Και ότι με αυτόν τον τρόπο, από τη στιγμή που επιτρέπεις στις τράπεζές σου να λειτουργούν λίγο πολύ ελεύθερα στον τρόπο διαμόρφωσης του χρήματος, και δεν είναι μόνο αν είναι κρατική τράπεζα,
η Κεντρική Τράπεζα και το Εκδοτικό Δικαίωμα, είναι να επιτρέψει στις τράπεζες να παράγουν πιστωτικό χρήμα. Όπως γίνεται σήμερα, έτσι, το χρήμα ίσον χρέος. Με αυτό το πράγμα που συζητάμε. Έτσι, σου δημιουργούν καταστάσεις υπερπληθωρισμού χωρίς να το καταλάβεις. Την ίδια ώρα, όταν δεν έχεις ένα πρόγραμμα παραγωγικής αναζυγότησης του τόπου σου με ταχύτητα που πρέπει να μπει, έτσι, από το, για παράδειγμα, ο Τσάβες αποφάσισε από το 2000, αν θυμάμαι, αφού ολοκληρώθηκε η συνταγματική μεταρρύθμιση της χώρας, μπήκε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πετροχημικής βιομηχανίας στην Βενεζουέλα με σκοπό να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο και να μετατραπεί η χώρα αντί για βασική εξαγωγική, αντί να έχει βασική εξαγωγική δραστηριότητα το πετρέλαιο, να έχει πετροχημικά προϊόντα. Τι είναι τα πετροχημικά προϊόντα? Η μεταποίηση του πετρελαίου. Έχω την πρώτη ύλη, φτιάχνω βιομηχανία και εξάγω. Δεν βλέπω κάτι λάθος αυτό. Όχι, ίσα ίσα είναι καλό. Mm. Το δράμα είναι ότι ακόμη και τώρα, 15 χρόνια μετά, έτσι, δεν έχουν φτιαχτεί τα εργοστάσια. Mm. Δεν έχουν φτιαχτεί τα εργοστάσια. Τραγικό αυτό το πράγμα. Τα εργοστάσια αυτά θα συσπηρώνανε ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης. Αυτή η τάξη θα αποκτούσε ταξικά χαρακτηριστικά, δηλαδή θα συγκροτόταν σαν τάξη. Θα έβγαζε τα δικά της όργανα, γιατί θα έμπαινε με όρους κοινωνικού ελέγχου και εργατικού. Θα φτιάχνε καινούργια σωματεία, όχι σαν τα διεφθαρμένα τα παλιά, με τα οποία ακόμη παλεύει το καθεστώς. Έτσι. Λοιπόν, θα διαμόρφωνε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Θα απορροφούσε μεγάλο κομμάτι της φτωχολογίας που παραμένει ακόμη στα μπάρια, έστω και αν έχει βελτιωθεί η θέση τους μέσα από την κρατική πολιτική που υπήρξε. Και το πιο σημαντικό, θα χτύπαγε τις μονοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά, που εξακολουθούν να υπάρχουν. Και έτσι επιδεινώνει το θέμα του πληθωρισμού. Και τέλος πάντων, στο μαγαζάτερο, τι αν το κάνεις, πώς θα το ελέγξεις με διοικητικά μέτρα? Σου απαγορεύω να ανεβάζεις τιμές. Με οικονομικούς όρους. Γι' αυτό έχω λυσάξει εγώ με όλους αυτούς τους αριστερούς δίθεν επαναστάτες που μου λένε κοινωνικοποίηση το μέσο παραγωγής, να μου εξηγήσουν πώς θα κοινωνικοποιήσουν την κυκλοφορία του χρήματος. Πώς δεν θα παραχθεί υπερπληθωρισμός για την Μπολσεβίκη, παραλίγο έτσι να την πατήσουν τη δουλειά και να ανατραπούν. Πώς? Με υπερπληθωρισμό. Γιατί είχαν τη φαντασίωση ότι εφόσον ελέγχω το χρήμα, εκδίδω εγώ το χρήμα, ελέγχω όλο το τραπεζικό σύστημα. Στο σύνολό του. Έτσι. Άρα δεν τρέχει τίποτα. Βάζω τη μηχανή και κόβει. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η φράση, την έχω γράψει κιόλας εγώ. Το βάζω να το έχω αναφέρει συγκεκριμένα. Mm-hmm. Του Πρεομπραντζένσκι που ήταν επικεφαλής του Κομισαριάτου Τραπεζικής Χρηματοπιστωτικής, να το πούμε έτσι, σφαίρας, που λέγει το εξής. Όπως το πολυβόλο, λέει, θερίζει τους εχθρούς στο πεδίο της μάχης, έτσι και η εκτυπωτική μας μηχανή θερίζει τον καπιταλισμό εκδίδοντας συνέχεια χρήμα. Ναι. Και φτάσαν 4.500% πληθωρισμό στο τέλος του πολέμου, με τους αγρότες να είναι έτοιμους να πάρουν τα όπλα ενάντια στη σοβιετική εξουσία. Και τι κάνανε οι άνθρωποι, παλαβωμένοι και τρελαμένοι? Ευτυχώς βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι είχαν να έχουν μια επιστημονική γνώση για τα ζητήματα αυτά και κάνανε τη λεγόμενη νομισματική μεταρρύθμιση του 20. Είναι αυτό που είπε για διπλό νόμισμα. Ναι, που δεν είναι όμως διπλό νόμισμα. Στην πραγματικότητα εισήγαγαν ένα νέο νόμισμα το οποίο είχε σε χρυσό, που ήταν σε χρυσό. Γιατί? Για να μπορέσει ο αγρότης να εμπιστευτεί να κάνει συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεσαία στρώματα και να μπορεί να λειτουργήσει ξανά η οικονομία και να μην πηγαίνουμε διοικητικά μετά να το αρπάζουν τη σοδιά ή μέρος της σοδιάς. Όπως κάνανε μέχρι τότε. Γιατί δεν δεχόταν κανένας το σοβιετικό ρούβλι που ήταν υπερπληθωριστικό για αυτά? Γιατί δεν κουβεντιάζει κανένας? Γιατί πολύ απλά αυτοί που ισχυρίζονται ότι έχουν σαν όραμα αυτές τις ανοησίες ούτε τους ενδιαφέρει καν. Γιατί όλοι αυτοί έχουν την αντίληψη ότι με δικτατορικά μέτρα θα λυθούν τα προβλήματα. Δεν πλύνονται έτσι. Δεν λύνονται έτσι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε δικτατορικά μέτρα, αλλά είχαμε τη λειτουργία ενός καθεστώτος με χαρισματικό ηγέτη. Ήταν πραγματικά χαρισματικός με την έννοια τον αγαπούσε, τον λάτρευε ο λαός. Αλλά τι να το κάνω εγώ, να μου δίνει συνέχεια αυξήσεις, τις οποίες εξανεμίζονται από τον πληθωρισμό? Τι να το κάνω, μία, δύο, τρεις, θα πάω στους άλλους. Τι να σου. Ιδιαίτερα όταν, καθώς είμαι φοβισμένος λόγω του ότι η εγκληματικότητα είναι τραγική, ειδικά στις μεγάλες αστικές περιοχές, Καράκας κτλ. Λοιπόν, εκεί δεν υπήρξε ούτε καν ένα σχέδιο ολοκληρωτικό, μια εθνική στρατηγική καταπολέμησης εγκληματικότητας. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, δηλαδή τελειώσεις. Και εκεί δεν είναι θέμα μόνο η καταστολή, τα σώματα ασφαλείας. Έτσι, που τα εκδημοκρατίζεις, θα λειτουργήσεις όλα αυτά. Αλλά αμειγνύεις το λαό μέσα. Πού είναι το λίκνο
της παραβατικότητας και όλα αυτά τα πράγματα, βάζω επιτροπές στο αυτοκίνητο τον λαό, τις εξοπλίζω, τους δίνω την απαραίτητη εξουσία και λειτουργούν αυτοί. Μαζί με τη συνδρομή του κράτους φυσικά. Θα σου πω εγώ μετά αν εκείνουν τα ναρκωτικά, εάν υπάρχουν κυκλώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Ή ξεκινούσε κάτι και έμενε στον δρόμο. Συν το γεγονός ότι δεν είχαν καταλάβει αυτό που η Φερνάντες το ξέρε. Δεν βγαίνω στην αγορά να δανειστώ. Δεν κάνω τη βλακεία αυτή. Δεν πανάμε το πιο παραστατικό καθεστώς που είναι. Δεν βγαίνω. Αν βγω, θα με συντρίψουν. Όπως έγινε με την Goldman Sachs. Πήγε, ανταλλάξαν ομόλογα με πετρέλαιο. Το αποτέλεσμα είναι το πετρέλαιο να πέσει η τιμή τους και έτσι τα ομόλογα να χρειάζονται νέο κάλυμα. Πού να το βρει η Βενεζουέλα. Έπρεπε να πάει να δανειστεί για συνάλλαγμα ή να βρει χρυσό. Και έτσι ο πληθωρισμός ξετινάχτηκε. Το ίδιο το πρόβλημα με το εξωτερικό ισοζύγιο. Είναι απλά τα πράγματα, κάτσε και τα σκεφτείς, με νυφαλιότητα. Αλλά δυστυχώς κανένα λεγόμενο αριστερό πρόγραμμα δεν κάθεται να ασχοληθεί με αυτές τις λεπτομέρειες που δυστυχώς κρίνουν την υπόθεση. Γιατί βεβαίως το πρώτο μέλημα που πρέπει να έχεις είναι μέρα τη μέρα η συντριπτική πλειοψηφία του λαού πρέπει να βλέπει βελτίωση. Όχι εικονική βελτίωση στις τηλεοράσεις. Πραγματική βελτίωση στη ζωή της. Και δεν μπορείς να κάνεις. Η Βενεζουέλα είχε υποστεί μια καταστροφή πρωτοφανής πολύ χειρότερη από την Ελλάδα. Πού ήταν το χειρότερο, όχι τόσο στο οικονομικό πεδίο, όσο στο κοινωνικό. Δηλαδή, όταν ανέλαβε ο Τσάβες, είχε πλέον κατέβει κάτω από τα όρια κοινωνικής επανόρθωσης. Δηλαδή, δεν μπορούσε εύκολα η κοινωνία να επανορθωθεί. Είχε αποσυνδεθεί τόσο πολύ που ήταν αδύνατο. Όταν έχεις 10-13% πορνεία στη χώρα, όταν έχεις 60% αναλφαβητισμό, όταν η εγκληματικότητα σαρώνει τις τοχογειτονιές, με αποτέλεσμα για να μπορέσεις να μπεις μέσα, και αυτό το λέγει ο ίδιος ο Τσάβες σε συνεντεύξεις του, να κλείσεις συμφωνίες με τους βαρόνους του εγκλήματος εκεί, έχεις αποσυνδεθεί σαν κοινωνία. Άρα τι κάνεις? Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι διεθνοποιείς το πρόβλημά σου. Τι σημαίνει διεθνοποιώ το πρόβλημά μου? Σημαίνει ότι το ειδικευμένο προσωπικό που θέλεις χρειάζεται επιγόντως ανθρώπους υψηλής με δυνατότητα να αναλάβουν υψηλή ευθύνη. Έτσι, κάτι που από η κοινωνία σου δεν το έχει εύκολο. Το έκανε εν μέρη ο Τσάβες στην αρχή όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα τους γιατρούς. Δεν υπήρχε ούτε ένας γιατρός για να μπορέσει να υλοποιηθεί το φιλόδοξο σχέδιο υποστήριξης με ιατρικές υπηρεσίες της τοχολογιάς, που ήταν το 80-90% του πληθυσμού, έτσι. Δεν είναι αστεία. Λοιπόν, και τι έκανε? Εισήγαγε 6.000 γιατρούς και νεσηλευτικό προσωπικό από την Κούβα. Και πλήρωσε με πετρέλαιο. Και καλά έκανε. Τι έκανε όμως στον αγροτικό τομέα? Τι έκανε στα ζητήματα ασφάλειας της χώρας? Γιατί δεν το έκανες διεθνές? Γιατί το ζήτημα των διεθνών ταξιαρχιών που λέγαμε προηγουμένως δεν είναι μόνο θέμα πολέμου, είναι θέμα κοινωνικής και κοινωνικής ευθύνης. Αν ερχόταν κόσμος ο οποίος πραγματικά, ρε παιδί μου, είχε την αίσθηση ευθύνης να επανδρώσει το κράτος, να μπει σε κομβικά ζητήματα, να βοηθήσει δηλαδή, τότε πραγματικά και ο λαός σιγά σιγά θα ανέκαμπτε. Βεβαίως με τις κατάλληλες δομές παιδείας, οργάνωσης και όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Έγινε εν μέρη υιοθετώντας το καθεστώς του Τσάβες ένα παλιά στελέχη του καθεστώτος Αλιέντε. Μια ομάδα τέτοιων στελεχών συνέγραψε το Σύνταγμα τον Πολυβαριανό, μάλλον συμμετείχε στη σύνταξη του Συντάγματος, το οποίο ψηφίστηκε από την Συντακτική Συνέλευση το 1999-2000, αν θυμάμαι καλά, τον Πολυβαριανό. Στην πραγματικότητα ήταν αναθέρμανση των παλιών δημοκρατικών αρχών που είχε και η κυβέρνηση Αλιέντε, που ανατράπηκε τον Πινοσέ το 1973 στη Χιλή. Λοιπόν, δεν το άνοιξε αυτό το πράγμα. Και το πολύ περισσότερο, το μεγάλο μειονέκτημα που είχε είναι ότι δεν είχε ανθρώπους με οικονομική σκέψη. Με τέτοια οικονομική σκέψη ώστε να μπορούν να το βοηθήσουν να γίνει. Όχι πως δεν υπήρχαν, υπήρχαν. Αλλά αυτό δεν αντιμετωπίζεται, δεν αντιμετωπίζεται γραφειοκρατικά. Για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με ένα κράτος το οποίο έτσι αλλιώς δεν το ελέγχεις, είναι ένα δικτατορικό, απολυταρχικό καθεστώς, κράτος, το οποίο συνήθιζε να σκοτώνει κατά χιλιάδες τον κόσμο όταν αυτός αντιδρούσε. Έτσι έκανε όνομα ο Τσάβες, όταν αντέδρασε σαν συνταγματάρχης,
Έτσι, και λέει ότι πάνω και πέρα απ' όλα, έτσι, υπηρετούμε το λαό. Δεν το σκοτώνουμε το λαό. Πήρε το συνταγμά του και χτύπησε το Μιραφιόρε, το πρωτικό μεγάλο, μετά από μια σφαγή κυριολεκτικά μια μεγάλη διαδήλωση της φτωχολογίας. Και έτσι έγινε ήρωας στα μάτια του λαού. Και ήταν, δεν το αμφισβητώ. Μα κάνε να είχαμε και εμείς στρατιωτικούς τέτοιους. Όχι για να κάνουν τέτοια κινήματα, μην τρελαθούμε, αλλά να έχουμε, ρε παιδί μου, το ανάστημα να σηκώνουν και να δηλώνουν το αυτονόητο. Επικαλούμενοι το Σύνταγμα και την κατοχήρωση του δικαιώματός τους ως πολίτες ένστολοι, αλλά δεν έχει σημασία, πολίτης είσαι, να λες και να υπερασπίσεις το σωστό, αυτό για το οποίο ορκίστηκες. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και έγινε αυτή η ιστορία. Δυστυχώς. Μετά είχε ένα κράτος στα χέρια του, το οποίο δεν το έλεγχε. Απόδειξη ότι απόπειρα προεξοπλισμάτος. Τόσο μέσα από το στρατό, όσο και μέσα από τη διοίκηση. Δεν λύθηκε το θέμα αυτό. Δεν μεταφέρθηκε η εξουσία από τους κρατικούς μηχανισμούς στην κοινωνία την ίδια. Έτσι ώστε να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι ότι δεν τιμωρήθηκαν οι υπεύθυνοι. Εντάξει, μπορεί να κάνεις επιλογή. Σου λέει δεν με ενδιαφέρει εμένα. Το ουσιαστικό είναι ποιο είναι. Το μόνο που έκανε είναι να αλλάζει πρόσωπα. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Εντάξει. Και τώρα αυτό κάνει ο Μαντούρο. Απέλυσε τους περισσότερους υπουργούς του. Οι οποίοι συμπεριφερόντουσαν απέναντι στο λαό εν είδη αυτοκράτορα. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο. Αλλά αυτό λύνει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, τεράστιο. Έτσι, βεβαίως ο λαός στη Βενεζουέλα, τα στρώματα δηλαδή που υποστήριξαν την επιχρήμαση εκδιδόμενη αντιπολίτευση από τους Αμερικανούς, έχουν την αυταπάτη ότι θα κρατήσουν τις κατακτήσεις που πήραν επί Τσάβες, απλά οι άλλοι θα βοηθήσουν να λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού και της εγκληματικότητας. Σε συνδυασμό με την τεράστια διαφθορά που έχει το κράτος, η οποία δεν αντιμετωπίστηκε. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Και πώς αντιμετωπίζεται, αδερφέ, όταν έχεις ένα διεφθαρμένο κράτος, τι κάνεις, το αποδομείς υπέρ της κοινωνίας. Μεταφέρεις εξουσίες κατευθείαν στην κοινωνία, σε συλλογικά σώματα της ίδιας κοινωνίας. Ενισχύεις τις δημοκρατικές δομές, ακόμη και αν τις κάνεις δύσκολες στη λειτουργία. Δηλαδή, καλύτερα να πάρει περισσότερο χρόνο η διαβούλευση με την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία, και η ζήμωση και το προϊόν που θα είναι ένα διάταγμα ή ένας νόμος ή οτιδήποτε, παρά η ταχύτητα με την οποία μπορεί να σου εξασφαλίζει ένα διεφθαρμένο απόλυτα κράτος, το οποίο θα γίνει απλά αλλάζοντας τις φορές. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της γραφειοκρατίας, το ότι μπορεί να επιβιώνει κάτω από όλες τις συνθήκες. Αυτό το ζήσαμε και με την υπόθεση Σοβιετικής Ένωσης, Σοβιετική Ρωσία μετά. Τι είχαμε, την αναβίωση της παλιάς τσαρικής γραφειοκρατίας με μπολσεβίκα χρώματα. Και μάλιστα αυτή, για να μην απειλείται πλέον από την επανάσταση, από τους ανθρώπους της επανάστασης, τι έκανε, τους ξεκλήρισε στη δεκαετία του 30. Και άνοιξε ο δρόμος για την παλινόρθωση. Απλούστατα, λόγω διεθνών ιστορικών συγκυριών, δεν επήλθε επί Στάλιν. Θα μπορούσε να είχε επέλθει επί Στάλιν. Την παλινόρθωση. Το προβλέπανε. Και τέλος πάντων, άμα διαβάσει κανείς, καταλαβαίνει το πώς θα μπορούσε να γίνει εκείνη την εποχή. Αλλά μεσολάβησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, υπήρχαν πολλά πράγματα που οι λαοί κινιόντουσαν σε άλλη κατεύθυνση πλέον εκείνη την εποχή, και διεσώθη η κατάσταση για να γίνει ακόμη χειρότερη με τα χρόνια, να αποσυντεθεί η όλη η κατάσταση. Κυκλοφορεί μια ταινία στο διαδίκτυο που είναι τσέχικη και αναφέρεται στην περίοδο του 1950 και τις περίφημες δίκες εναντίον των σιωνιστών, πόσο στημένες ήταν. Όχι πως δεν υπήρχε θέμα σιωνισμού, βεβαίως, σαφώς, αλλά ποιος έβαλε πλάτες. Η ιστορία λέει ότι έβαλε πλάτες η Σοβιετική Ένωση. Βεβαίως οι Αμερικανοί πρωτοστατούσαν, αλλά οι Σοβιετικοί υπογράψανε. Για βάζετε από κειμένο, δεν κρομίκω, μην το συζητάμε. Λοιπόν, για να φτιάχνει το Ισραηλινό κράτος, ενώ ξέρανε όλοι, και μάλιστα από το 1945 το σύνολο των αραβικών κρατών, αλλά ακόμη και η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον. Τους χτύπαγε το καμπανάκι και τους έλεγε ότι μην κάνετε αυτό το λάθος, γιατί θα έχουμε πόλεμο στο διηνεκές στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και η Ελλάδα, επειδή πήρε αυτή τη στάση εκείνη την εποχή, όπως έχει διαμορφωθεί στρατιωτικές κατοχές, όπως έχει διαμορφωθεί και από τη συνθήκη της Χάης του 1907, αλλά και από τις διακηρύξεις της Ζηρίχης, τη συνθήκη της Ζηρίχης του 1949, που προβλέπει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμη κατοχή.
Να διανόητο. Ούτε βεβαίως η κατοχή δύναμη, ανεξαρτήτως για ποιο λόγο έχει γίνει ο πόλεμος, έτσι, μπορεί να παρεμβαίνει, να αλλάζει και να τροποποιεί ή να επιχειρεί να πιθαναγκάσει έναν ολόκληρο λαό να υποταχθεί σε μια μόνη, σε μια αλλότερη εξουσία, να το πούμε έτσι. Αυτό ήταν. Κι όμως παρόλα αυτά εμείς το αναγνωρίζουμε και το θεωρούμε και μάλιστα. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτές είναι οι καταστάσεις. Αυτό οδήγησαν σε σφαλιάρες που έγιναν τότε. Συν, κατά τη γνώμη μου, συν το γεγονός ότι ο Τσάβες όταν μπήκε στην εξουσία είχε ένα δημοκρατικό προφίλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι το κύριο ζήτημά του ήταν δημοκρατία. Όταν κατακτήθηκε η δημοκρατία, κυρίως με τη Συντακτική Συνέλευση και το νέο Μπολιβαριανό Σύνταγμα, το οποίο πραγματικά είναι μια κατάκτηση, θα μπορούσε κάλλιστα πάρα πολλές από τις διατάξεις να προσαρμοστούν στα δικά μας δεδομένα και να υιοθετηθούν, συν περισσότερα και περισσότερα πράγματα. Έχει εξελιχθεί πλέον η σκέψη για τα ζητήματα της δημοκρατίας και οι ανάγκες βέβαια για δημοκρατία. Μετά πραγματικά παρεδόθη. Δηλαδή, τι έννοια, δεν είχε πρόγραμμα για μετά. Τι κάνω μετά. Θεωρούσε ότι με το Σύνταγμα της Εθνικής Εθνικής Συνέλευσης τελείωνε το θέμα. Από εκεί πέρα θα αναλάμβανε οι θεσμοί. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει να κάνει με διαμόρφωση των κοινωνικών σχετισμών και οικονομικών σχετισμών, όπως λέγαμε προηγουμένως. Μέσα στην προσπάθεια, ειδικά μετά την επιχείρηση του πραξικόπηματος που έγινε, παρασύρθηκε από μία άποψη που έλεγε, που κυριάρχησε, που έλεγε ότι έπρεπε να μετατραπεί το δημοκρατικό μέτωπο που εκφραζόταν ο Τσάβες σε σοσιαλιστικό κόμμα και μάλιστα με σύμβολα κομμουνιστικά. Είχε το σφυροδρέπανο, την κόκκινη σημαία και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά με νέα χαρακτηριστικά. Αυτό κόστησε στην κοινωνική του βάση, στην πολιτική του βάση, όχι τόσο στην κοινωνική, στην πολιτική του βάση. Δηλαδή, μετριοπαθείς δημοκράτες που μέχρι τότε το στήριζαν και ήταν μέσα στην προσπάθεια να βαθύνει, αποξενώθηκαν από ένα κίνημα το οποίο μπορούσαν να εκφραστούν και αυτοί, αλλά δεν ήταν σοσιαλιστές ή κομμουνιστές. Δεν είχαν καμία τέτοια επαφή με αυτή τη ιστορία. Και αποξενώθηκαν με αποτέλεσμα να τους εκμεταλλευτεί η αντεπαναστατική αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα υπήρξε μια τεράστια φθορά με τη σύγκρουση με τα άλλα αριστερά κόμματα και κυρίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας και τα υπόλοιπα, τα οποία και αυτά παίξαν αντεπαναστατικό ρόλο αντικειμενικά. Δεν ξέρουμε και δεν έχει αποδειχθεί ότι τους χρηματοδότησαν οι Αμερικανοί. Αλλά η λογική, το ότι εγώ είμαι η πρωτοπόρα σοσιαλιστική κομμουνιστική δύναμη που πηγαίνω μπροστά στους νέους όρους του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα και εσείς είσαστε δυνάμεις παραδοσιακές, όπως καταλαβαίνεις, ξεσπάει ένας εφήλιος που δεν αφορούσε κανέναν μέσα στην κοινωνία. Και που όταν αντλεί από αυτός ο εμφύλιος, πως να σπαταλάς δυνάμεις για αυτό τον εμφύλιο, νίκησε ο Τσάβες αυτό το πράγμα. Το συνέτρεψε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλά έπρεπε να το κάνει. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει πολύ πιο εύκολα, ενισχύοντας την κοινωνική και πολιτική βάση του κινήματός του, έστω και αν υπήρχαν οργανωμένες τάσεις μέσα, δικαιωμάτως. Αυτό θα έπρεπε να έχει κάνει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη τότε, στο συνέδριο που μετέτρεψε το κόμμα το σοσιαλιστικό, έπρεπε να πει ότι βεβαίως επιτρέπεται η συγκρότηση ισχυρών τάσεων μέσα στο κόμμα. Σοσιαλιστική, κομμουνιστική, δημοκρατική, βουδιστική, δεν έχει σημασία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά η κυβέρνηση εκφράζει μέτωπο, το λαό. Όταν συναντηθήκαμε με τον πρέσβη εδώ στην Αθήνα, τον προηγούμενο, όχι τον. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος μάλιστα μας είπε ότι είναι και παλιός αγωνιστής αριστεράς και όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε μια έτσι μια. Δηλαδή, αυτό που κατάλαβα είναι ότι υπάρχει αυτή η δογματίλα. Όταν του είπαμε τι αντιπροσωπεύει το ΕΠΑΜ, πώς ενώνει το δεξιό με το αριστερό στο εθνικό πληθωριστικό, που βεβαίως το καταλαβαίνανε απόλυτα αυτοί. Και σε αυτό δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μου κάνει βεβαίως εντύπωση πώς, και δικαιολογημένα, είναι δικαιολογημένο, δεν το καταλαβαίνανε στα κόμματα της αριστεράς με τα οποία είχαν σχέσεις. Βεβαίως το να έχει σχέσεις μια πρεσβεία είναι απολύτως λογικό. Δεν το συζητάμε καν. Με όλες τις πολιτικές δυνάμεις μια χώρα που υπάρχει πρεσβεία. Αν είναι δυνατόν. Φαντάζομαι τώρα στη Νέα Ελλάδα που ονειρευόμαστε να βγει μια πρεσβεία και να κάνει μόνο μεταφυλία ακόμα. Τι πάει να πει αυτό. Πρεσβεία, κάτω είσαι. Με όλους θέλεις να έχεις επαφή. Λοιπόν, όμως αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι η αδυναμία να κατανοήσουν τις λεπτές διαφορές που υπήρχαν στην Ελλάδα τη στιγμή που αυτοί το θεωρούσαν αυτονόητο ότι η πατρίδα, η εθνική απελευθέρωση είναι μια τεράστια παράδοση που υπάρχει στην εθνικοπροεδρική αγώνα στη Λατινική Αμερική. Και εκεί πέφτανε στη λούμπα. Μόλις τους είπαμε
ότι εδώ πέρα για να γίνει αυτό υπάρχει αυτό το ζήτημα της εθνικής ενότητας που πρέπει να εκφράσει, να εκφραστεί με νέους πολιτικούς και κοινωνικούς όρους. Δεν τα είπαμε έτσι, αλλά το είπαμε πιο αναλυτικά, πιο απλά. Η απάντηση ήταν, δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν μπορεί να ενωθεί ο δεξιός με τον αριστερό. Εκεί καταλάβα ότι μπερδεύει. Είναι άλλο πράγμα το τύπος και πώς προσπαθείς να εκφραστείς πρωτογενώς μέσα στο λαό και να δώσεις τη δυνατότητα σε δυνάμεις που λειτουργούν μέσα στο λαό να μπορούν να εκφραστούν δια του μετοπικού σχήματος. Και άλλο πράγμα η οργανωμένη δεξιά έκφραση, η οποία είναι πουλημένη και χρηματοζόμενη από τους Αμερικάνους. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι ένα δεξιό, ας πούμε, ο οποίος είναι στη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα, κλασικό δεξιό, τυπικό δεξιό, όπως αυτό προσδιορίζεται, δεν μπορεί να είναι πατριώτης και να παλέψει αυτά τα πράγματα. Όπου ξέρουμε ότι είναι λάθος και το βλέπουμε καθημερινά. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να συνεργαστώ ή να περιμένω αυτή την στάση από τον Βαγγέλα, τον Τζιγκέλα και τον Άδωνη. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Τα μπερδεύανε. Και έτσι χαρίζανε ένα κομμάτι συντηρητικού κόσμου, έτσι, εξορισμού στην αντιπολίτευση. Σε μια περίοδο που θεωρητικά, υποθετικά, παίρνουμε την εξουσία και προσπαθούμε να φέρουμε να απεξαρτηθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φτιάξουμε το εθνικό μας νόμισμα, να διαχειριστούμε την οικονομία μας και να ανασυγκροτήσουμε την κοινωνία και την παραγωγή της χώρας. Εμείς δεν θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα με τον Τσάβες, γιατί και ο Τσάβες ουσιαστικά απεξαρτήθηκε από τους ολιγάρχες και από τις προλιεθνικές εταιρείες. Ναι, βέβαια είχε ένα τρομακτικό πρόβλημα που είναι που αν το είχαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα θα μας έκανε τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη. Είναι η μονοκαλλιέργεια του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κυριαρχούσε στα πάντα. Όταν έχεις το 90% των εισοδημάτων που παράγονται στην οικονομία συνδέονται άμεσα ή άμεσα με το πετρέλαιο, καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό και έλεγα ότι το τραγικό λάθος που έγινε. Και να πεις ότι δεν είχε χρόνο, είχε. Από το 1998 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά, νίκησε με ένα συντριπτικό ποσοστό, όπως και το κέρδιζε σε όλες τις εκλογές. Λοιπόν, μέχρι το 2015 είναι 16 χρόνια. Μέσα αυτά, ό,τι και να έχει συμβεί πολιτικά, ό,τι ανατροπές να έχουν γίνει ή ό,τι αντιξότητες να υπάρχουν, έχει στα πλαίσια τη δυνατότητα να οργανώσει την αγροτική σου παραγωγή. Στο πλαίσιο και με τους όρους, γιατί μια τροπική χώρα είναι δύσκολο να έχει μια εκτεταμένη αγροτική παραγωγή. Όπως θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, παράδειγμα. Δεν συγκρίνεται. Σάχος. Αλλά θα μπορούσε να συγκροτήσεις. Και να έχει λήξει το ζήτημα με τα λατιφούντια που υπάρχουν ακόμη στη Βενεζουέλα. Και ανήκουν σε πολυεθνικές, σε μεγάλες οικογένειες όπως τις Μπένετον κτλ. Θα τα έχει λήξει αυτά τα πράγματα. Το Σύνταγμα σου έδινε αυτές τις δυνατότητες. Αλλά πρέπει να πάρεις αποφάσεις τελικά. Τι θες να κάνεις. Όχι με την έννοια της πολιτικής σύγκρουσης. Την πολιτική σύγκρουση την είχε. Την είχε και τη διεκπεραιώνε. Και ο ίδιος ο Τσάβες δεν φοβόταν σε αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν ήξερε τι να κάνει με τους ακτήμονες, για παράδειγμα. Οργάνωσε τους, δώσε τους γη. Δώσε από κοντά γεωπόνους να τους κατευθύνουν να οργανώσουν την παραγωγή τους. Όχι στη βάση του τυχαίου ή του αυθόρμητου, αλλά του οργανωμένου. Με εθνικό σχέδιο, να το πούμε έτσι. Θα μου πεις δεν είχε γεωπόνους. Να, εδώ ξαναγυρίζουμε. Ζήτα από την Ευρώπη γεωπόνους. Προοδευτικούς ανθρώπους δηλαδή που μπορούν να σου δώσουν σχέση. Υπάρχουν κινήματα, ή αν θέλεις, άνθρωποι που προβληματίζονται γύρω από τα ζητήματα αυτά. Mm-hmm. Φέρ τους εδώ. Προνομιακά. Αν θέλεις, πλήρωσέ τους και καλά. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ναι, θέλω να πω. Διοργανώνεις και φόρουμ και όλα αυτά. Λοιπόν, και το οργανώνεις και βάζεις σε ένα χρονοδιάγραμμα λίγων ετών, 2 ή 3 χρόνια, ας πούμε, ότι έχεις αναμορφώσει πλήρως την Ήπεθρο. Είχες δυνατότητα, βεβαίως, επιστημονικά γίνεται. Mm-hmm. Το ίδιο με τη βιομηχανία σου, αυτό που λέγαμε για την πετροχημική. Αν είχες την πετροχημική, ας πούμε, η οποία μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί η επένδυση μέσα σε 2 χρόνια, μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί. Είχε τη συμφωνία με τη Ρωσία, είχε αντίστοιχη συμφωνία με την Κίνα, είχε κάθε δυνατότητα, λέει, και τις πατέντες, τεχνολογία και τη χρηματοδότηση για να μπορέσει να τα κάνει. Μάλιστα με τη Ρωσία είχε κλείσει συμφωνία ότι θα χρηματοδοτηθεί η επένδυση, μάλλον θα αποβληθεί η επένδυση από τα προϊόντα που θα παρήγαγε το εργοστάσιο. Έτσι. Ή τα εργοστάσια, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνανε. Αυτό όμως θα ήταν μια πολύ καλή βάση για να φτιάξει μια πολύ καλή χημική βιομηχανία, η οποία θα τροφοδοτούσε την οικονομία με τα βασικά είδη
τα οποία χρειάζεται συνολικά η οικονομία για να λειτουργήσει. Να θα σπαγεί τα μονοπόλια και τις εισαγωγές. Πάνω σε αυτό θα ανάπτυσσες μια πολύ εξαιρετική βιομηχανία λαϊκών ειδών κατανάλωσης. Από την τυποποίηση τροφίμων μέχρι το οποιαδήποτε μεταποίηση. Αυτό θα σε έπαιρνε μια δεκαετία. Να το δεχτώ. Μα εδώ μιλάμε για 16 χρόνια τώρα. 15, 16, πόσα θέλεις. Με ξέρεις τον χρόνο που έγινε το πραξικόπημα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δεν είναι σωστό. Αλλά δεν έγιναν αυτά ώστε να ανατραπούν. Την ίδια ώρα θα μπορούσες και θα έπρεπε να είχες πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζεται. Το χρήμα σου να έχει αγοραστική αξία. Αγοραστική αξία μες στην οικονομία σου. Δεν πάθηκαν τα μέτρα. Είναι αυτό το πράγμα. Η επανάσταση δεν ενδιαφέρει για το χρήμα. Αυτό το πράγμα το έχουμε δει να παραλαμβάνεται από την εποχή της Παρισινής Κομμούνας. Η ελληνική επανάσταση, για να τρελαθούμε τώρα, έτσι, η ελληνική επανάσταση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι να εκδώσει χρήμα για να μπορεί να χρηματοδοτεί τον ίδιο τον αγώνα της. Εξέδιδε ειδικό ελληνικό γρόσι, μια που ήταν με τη μορφή χαρτονομίσματος, στην Κόρινθο. Ένα είδος υποσχετικής του νέου κράτους προς αυτούς, για να μπορέσει να πληρωθεί μετά, σαν τα σινιά της Γαλλικής Επανάστασης περίπου. Ναι, ναι. Υπάρχουν αυτά. Σώζονται. Γιατί, για το πρωτοβασικό ζήτημα που σε απασχολεί. Πώς θα χρηματοδοτήσω. Βέβαια, έπεσα στα χέρια μετά των τυχοδιωκτών, πριγκίπων και κοτζαμπάσιδων και έπεσε η ρεμούλα της αρκούδας. Αλλά λέω, βασικό στοιχείο αυτό. Αντί για αυτό, τρία πουλάκια κάθονται. Το μόνο που κάνουν είναι να αλλάξουν το χαρτονόμισμα. Και το αλλάξαμε με επιτυχία. Mm. Μόνο αυτό. Αλλά δεν, ενώ η οικονομία χρειαζόταν άμεσα να κερδίσεις το μικρό και μεσαίο επιχειρηματία, και αυτό μπορούσε να το κερδίσεις με άπλετες κρατικές χρηματοδοτήσεις. Οι κρατικές χρηματοδοτήσεις και για λόγους κοινωνικής ανάγκης πηγαίνουν στη τροχολογία. Λογικό είναι. Όταν έχεις τα μπάριος που θα πρέπει να χτυπηθούν. Λογικό είναι. Αλλά άμα εγκαταλείψεις αυτό το κομμάτι, θα το βρεις μπροστά σου μετά. Θα το βρεις μπροστά σου. Γι' αυτό λέω ότι σε εμάς τώρα, εμείς είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι σε αυτή την ιστορία, στα ζητήματα αυτά. Διότι τα σκεφτόμαστε, είναι το βασικό μας αντικείμενο. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι αν δεν λυθεί το πρόβλημα στην οικονομία, ό,τι δημοκρατία και να πας να οικοδομήσεις, θα καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα. Γι' αυτό και επιμένουμε, γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος ορισμένα ζητήματα, να ξέρουμε τι ακριβώς θα πρέπει να γίνουν, πώς θα γίνει, σε τι χρονοδιαγράμματα. Το ότι λέμε, ας πούμε, ότι σε μερικά 24 ώρα θα λύσουμε το πρόβλημα το εισοδηματικό, δεν το λέμε γιατί, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, πώς να το πούμε, να πουλήσουμε μούρι στον κόσμο ή να του πούμε του κόσμου, ναι, έλα, ρε, μη φοβάσαι, θα πάρεις εισόδημα. Αλλά γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να μπορεί να σταθεί η οικονομία μετά και να προχωρήσει στο μεγάλο στοίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αγροτική οικονομία, βιομηχανία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και φυσικά το εμπόριο που συνοδεύει, που αγκαλιάζει αυτά τα πράγματα. Και ο ρυθμός έκδοσης του χρήματος του εθνικού νομίσματος. Θα μπορεί να κοντρολαριστεί ή θα πέσουμε στην παγίδα και εμείς του πληθωρισμού με την έννοια της συνεχούς εάν εμείς στις δομές της οικονομίας δεν τις φτιάξουμε, δεν παρέμβουμε άμεσα στις δομές της οικονομίας, προφανώς θα έχουμε προβλήματα. Mm. Αλλά εδώ γι' αυτό λέμε, χτυπάς τα καρτέλ, τελειώνει το ταβατζιλίκι στην ελληνική οικονομία, το τελειώνεις σε μια νύχτα, το τελειώνεις εκεί, να είσαι αδίστακτος. Mm. Αδίστακτος. Γιατί ξέρεις ότι αν διστάσεις, δίνεις πάτημα στον άλλο να σε εκμεταλλευτεί, να σε σαμποτάρει σε βαθμό χειρότερο από το να σου βάζει βόμβες στους υδροελεκτρικούς σταθμούς. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να ξέρεις. Αλλά ποιος νοιάζεται. Μόνο αυτοί που συζητάνε σε αυτό το επίπεδο πραγματικά φαίνεται να νοιάζονται. Γιατί άμα συζητάς σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι έχεις στο μυαλό σου μια κυβέρνηση που θα τα βάλει να τα υλοποιήσει. Όταν ακούς δυνάμεις και πολιτικούς και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες συζητάνε σε αφηρημένο επίπεδο, σε επίπεδο συνθημάτων, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι είναι άσχετοι, δεν έχουν πιάσει κάβο, ας πούμε, δεν έχουν ιδέα το τι πραγματικά είναι. Είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει, γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κληθούν ποτέ να τα βάλουν στην πράξη. Όπως μου έλεγε ένας επιχειρηματίας πρόσφατα που είχε συναντηθεί με τον κύριο Παπά πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου.
Και του λέει και του είπε, μα καλά ρε παιδί μου, το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικό. Τώρα επιχειρηματίας, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνει πώς το λένε το ζήτημα της κυκλοφορίας του χρήματος, είναι πολύ σημαντικό. Πώς θα αντιμετωπίσεις και πώς θα τα βάλεις στην πράξη το λεγόμενο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και ο κ. Παπάς με όλη την ειλικρίνεια που το διακρίνει, είπε και ποιος σου πω ότι θέλουμε να τα βάλουμε στην πράξη. Και έμεινε ο άνθρωπος. Έμεινε. Αλλά νομίζω ότι ήταν ειλικρινέστατος. Δεν το σε ενδιέφερε. Και έτσι, αυτά που τους είχαμε πει εμείς τότε, που τους είχαμε γράψει αναλυτικά, με ποιο τρόπο πρέπει να τοποθετηθείς, τι ζητήματα πρέπει να βάλεις, ποια είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσεις, δεν τους ενδιέφεραν ποσώς. Και δυστυχώς ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, η κοινωνία έχει παρασυντικοποιηθεί τόσο πολύ, ώστε δεν έχει την κοινωνική εμπειρία να βάζει αυτή τα ερωτήματα. Παρά παπαγαλίζει τα ερωτήματα που τους κάνει ο Πρετεντέρης ή που τους βάζει το σύστημα προπαγάνδας. Γιατί βρίσκονται ένα βήμα πίσω, δηλαδή δεν έχουν περάσει στο στάδιο της αποδοχής της ανεξαρτησίας. Ακριβώς. Και της αυτονομής, της αυτοδιαχείρισης, τέλος πάντων, της οικονομίας μας από το λαό, ας πούμε, και την κυβέρνηση που θα εκλέξει, και με τη λογική αυτή δεν κάθεται να μπει στον προβληματισμό πώς θα τα ξεπεράσει όλα αυτά. Και είναι ένα σημαντικό ντισαβαντάζ στον αγώνα που δίνουμε, το να μπορέσει να σπάσει, ας πούμε, αυτή η αναστολή που υπάρχει για την έξοδο και την ανεξαρτησία της χώρας μας από τους υπολίτες. Και το πιο σημαντικό, έχει μεγάλη σημασία, όταν λέμε εμείς ότι πάμε σε μια πορεία όπου θέλουμε το λαό που αποφασιστικό παράγοντα, δεν το θέλουμε μόνο για να διαδηλώνει και να λέμε όπως ο Τσιμπηδίπο, έχω και το λαό μαζί μου, δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλουμε τη συλλογική κοινωνική του εμπειρία, η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί, γιατί μπορεί να σε προλάβει από λάθη, γιατί κανένα επιτελείο δεν μπορεί να έχει την τέλεια γνώση ή την τέλεια ώρα. Πρέπει να έχεις ανάμειξη όλου του κόσμου, γιατί μόνο η παραγωγή ιδεών που θα υπάρχει από την ανάμειξη του κόσμου θα είναι τέτοια που πραγματικά θα σου δίνει ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου, και θα χτυπάει το καμπανάκι ενδεχομένως σε περίπτωση που παίρνεις ή κινείσαι σε λάθος κατεύθυνση. Ή θα αντιλαμβάνεσαι πράγματα που από μόνο σου ή μέσα στο κλειστό επιτελείο που έχεις δεν είναι εύκολο να αντιληφθείς. Βεβαίως, για να γίνει αυτό, πρέπει να χτυπηθεί η γραφειοκρατία. Ναι. Πρέπει να ανοίξει το κράτος. Να ανοίξει πρέπει τα κανάλια επικοινωνίας. Βεβαίως, πρέπει να ανοίξει όλος ο μηχανισμός και να υποδεχτεί τον κόσμο μέσα. Ναι, ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι βασικό στοιχείο της κρατικής διαχείρισης, όπως τουλάχιστον την ονομάζουμε, από την πρώτη μέρα, από το πρώτο 24ωρο, να υπάρξουν ανώτατα συμβούλια διαχείρισης σε κάθε υπουργείο, τα οποία να αναμειγνύονται άμεσα οι πολίτες. Όποιος θέλει να έρχεται, πιστοποιείται και συμμετέχει. Σαν άτομο. Είναι και όχι μόνο σαν εκπρόσωπος μια συλλογικότητα που πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως. Έτσι. Πώς μπορείς να χτίσεις, για παράδειγμα, ζήτημα κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικοπρονοιακής πολιτικής χωρίς τους φορείς της κοινωνίας που ασχολούνται άμεσα με το ζήτημα αυτό? Πρέπει να έχουν άμεση συμμετοχή. Αλλά και πολίτες που μπορούν να έχουν ιδέες και να είναι σε θέση να τραβήξουν το κουπί, έτσι, γιατί δεν πρέπει να εφαρμοστούν για αυτά τα πράγματα. Να τραβήξουν το κουπί. Όχι, γιατί ξέρετε, έχουμε και το άλλο το χαρακτηριστικό. Να πάμε να αλλάζουμε. Ωραία, είναι εδώ. Πίνουμε τον καφέ, πετάμε μια μαλακή και φεύγουμε. Όχι, θα είναι έτσι. Και θα πρέπει να λειτουργεί με δύο τρόπο όπως θα έπρεπε να λειτουργεί και το ΕΠΑΜ. Καταστατικά προβλέπεται. Άμα φίλε μου δεν είσαι ικανός, φεύγεις. Δεν είναι δυνατό να κάθεσαι εδώ. Δεν μπορείς. Είσαι λίγος. Φεύγεις. Εντάξει. Θα τρωθεί ο εγωισμός σου. Αλλά δεν μπορείς να είσαι σε ένα όργανο πρώτης γραμμής διαμόρφωσης πολιτικής, συνολικά σε έναν τομέα ή για το κράτος, και να αποδεικνύεις ότι απλά πας για τον καφέ σου και μια μπαρούφα. Πήγαινε στο Ζάπιο. Στα πηγαδάκια. Ναι, και μια θαυμάσια είναι. Ή οπουδήποτε αλλού. Κάπου καφενιά, αλλού τίποτα. Λοιπόν. Όχι όμως εκεί που θα είναι κρίσιμα τα πράγματα. Οργάνωση, πειθαρχία. Μια στρατιωτικού τύπου πειθαρχία. Όχι με όρους ιεραρχίας, αλλά με όρους οργάνωσης, προγράμματος και αποτελέσματος. Αυτό είναι που θα κρίνει. Αλλιώς, καθόμαστε, συζητάμε με ώρες, η οικονομία θα πηγαίνει κατά διαόλου, ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται και ας τη φορέσουν. Και λογικό είναι. Λογικό είναι. Και φυσικά έχει μια σημασία. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα, αυτού του τύπου η μεταρρύθμιση, μαζί με την τιμωρία των ενόχων,
είναι που θα δώσει να καταλάβει μέχρι και ο τελευταίος, ο πιο αφελής, ο πιο χαζός Έλληνας, ότι εδώ πλέον κάτι αλλάζει. Και αυτό που αλλάζει είναι ριζικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια από τα ίδια. Η συνέχεια του κράτους που μας λέγανε. Όχι, εδώ υπάρχει το μη. Αν δεν το καταλάβει ο κόσμος και μετά δεν αρχίσει να βλέπει από την πρώτη μέρα ότι αλλάζει η κατάσταση, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, έχω ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Έστω και αν ακόμη η αγοραστική δύναμη του εισοδήματός μου δεν είναι τέτοια όπως θα έπρεπε. Αλλά έχω ελεύθερο χρόνο. Όχι γιατί είμαι άνεργος, αλλά γιατί έχω δουλειά και μου το προσφέρει αυτό το πράγμα. Ή ξέρω εγώ, αρχίζουμε πλέον να ξαναβγαίνουμε και να είμαστε χωρίς να νοιαζόμαστε για το άμα θα μας την πέσουν οι κλέφτες στο σπίτι, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Που ζω σε γειτονιές, όλες τις γειτονιές, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας που ήμουνα, ζούσαμε με αυτή την αγωνία. Έτσι. Γιατί κατέρεε μια ολόκληρη κοινωνία. Θα πάψω να βλέπω τα κοριτσάκια αυτά στην Ποσειδόνος και στη Βουλιαγμένης και στη γειτονιά μου, το οποίο ξεπαγιάζουν όλη τη νύχτα για να πάρουν μια βίζα. Δηλαδή θα το πάψω αυτό το πράγμα, δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Όχι μόνο γιατί θα βρουν δουλειά ή θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, όποια από αυτά τα παιδιά μπορούν να σπουδάσουν ή θέλουν να σπουδάσουν οτιδήποτε, αλλά γιατί η αξιοπρέπεια δεν θα επιτρέπει. Η αξιοπρέπεια. Και το κράτος οφείλει, η κοινωνία και η κοινωνία και η πολιτεία συνολικά οφείλει να τους δίνει τα εχέγγυα ώστε να μην επιτρέπει η αξιοπρέπεια. Δεν λέω ότι είναι αναξιοπρεπής. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει προϋποθέσεις η αξιοπρέπεια. Ακριβώς. Όταν το παιδί σου δεν μπορεί να το ταΐσεις, να πάει περίπατο, δεν τρώγεται. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Και αυτό μπορεί να γίνει από τις πρώτες μέρες. Και μόλις το τελειώσει αυτό το πράγμα, τότε θα αρχίσει να νοικοδομείται η κοινωνία. Ενώ δεν είναι το οικονομικό, το εισοδηματικό κτλ. Θα νοικοδομείται η κοινωνία, η ηθική της. Εκεί ένα σημαντικό στοιχείο, Δημήτρη, είναι η συνειδητοποίηση και η απόλυτη πεποίθηση του πολίτη πλέον από την εγγύηση που θα του δίνει το κράτος του, ότι στην αδυναμία του δεν θα μείνει μόνος, δεν θα χαθεί. Ακριβώς. Δηλαδή είτε είναι ανάπηρος, είτε είναι γέρος, είτε είναι, δεν έχει κάποιο τρόπο, ας πούμε, διαφορετικό να επιβιώσει για χύψη λόγους. Το κράτος θα είναι δίπλα του, θα υπάρχει δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, κάνεις ένα λάθος. Κάνεις ένα λάθος στη ζωή σου. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να το πληρώνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι συμπαραστάτης το κράτος. Το κράτος πρέπει να σε βοηθάει να διορθώνεις. Όχι να τιμωρείσαι. Ακριβώς. Για όλη σου την υπόλοιπη ζωή ή οτιδήποτε. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει όλη η βάση της ηθικής, διαμόρφωσης ηθικής στην κοινωνία. Έτσι. Και αντί να το μεταχειριζόμαστε σαν όχλο τον πληθυσμό, να το μεταχειρίζεις πραγματικά σαν αυτό που είναι, με τη δυνατότητα αυτοπεπιβεβαίωσης του καθενός, με την προσωπικότητά του, το φιλότιμό του, την αξιοπρέπειά του, να τον σέβεσαι. Έτσι. Και αυτό μπορεί να το πετύχεις από την πρώτη μέρα, τουλάχιστον προς τους θεσμούς και την οργάνωση. Έτσι. Από εκεί και πέρα βεβαίως θέλει και τις υλικές προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά. Και νομίζω ότι εκεί μας ρωτάει και ένας φίλος γιατί τι έγινε τα οικονομικά αλλά της Κούβας. Ήταν κάτι ανάλογο με την Κούβα. Η Κούβα έκανε επανάσταση. Και το βασικό της βιοποριστικό πρόβλημα τώρα είναι η Σοβιετική Ένωση. Τραγικό αυτό. Υπήρχε ένα σοβαρό μειονέκτημα εκεί. Ή ο αποκλεισμός. Αλλά δείτε πόσο έξυπνα θα μπορούσε να τον είχε αποφύγει αν είχε αναπτύξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τη βιοτεχνολογία της, η επανάσταση. Δεν κερδιζόταν με τους αντάρτες που πήγαιναν στην Αγγόλα ή στη Βολιβία. Η επανάσταση κερδίζεται όταν δείχνεις εσύ στην ίδια σου τη χώρα πως πραγματικά μπορεί πραγματικά να κερδιθεί ένας ανώτερος τύπος πολιτισμού. Πολιτισμού, όχι οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης, κολοκύθια με τη ρίγανη που τα αναμασάνε. Πολιτισμού. Όταν ένας πολίτης πραγματικά είναι κυρίαρχος στον τόπο του και κυρίαρχος στον τόπο του, δεν είναι μόνο όταν έχει δικαιώματα, αλλά μπορεί και τα ασκεί παρά και ενάντια. Αυτό δείχνει. Πολιτισμός ανώτερος. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να το δείξει αυτό το πράγμα, τι να σε κάνω εγώ τώρα, εντάξει. Πάντως, τηρουμένων των αναλογιών, πάλι καλά η Κούβα. Τα ναι, πολύ ναι, καλά, ναι, έτσι. Βέβαιος. Αν σκεφτούμε ότι τόσα από τραγικά ένα λάθη. Μισό αιώνα είναι έχει κάνει ναι, ναι, από το 59. Ναι, λοιπόν, έχει κάνει τραγικά λάθη. Κάνει τραγικά λάθη, όπως για παράδειγμα τη αγωγή διπλού νομίσματος. Το διπλό νόμισμα. Ναι. Τραγικό λάθος. Ακόμη προσπαθεί να σταθεί στα πόδια, δεν μπορεί. Δεύτερον, δοκίμασε όμως πράγματα
Για μένα είναι το πρώτο και το κύριο ζήτημα, ιδιαίτερα όταν έβλεπαν την κατάρρευση και το βλέπανε, γιατί αν ποιος πάει και δει τις τοποθετήσεις του Φιντελ Κάστρο στη δεκαετία του 80, ιδιαίτερα όταν προετοιμαζόταν ή όταν στις αρχές της Περεστρόικα, ήταν σπαθή. Δηλαδή έβλεπε την κατάρρευση και το έλεγε κιόλας. Ήταν μια ιδιαιτερότητα του υπατού σοσιαλισμού η Κούβα. Γιατί είχε μια ελευθεριότητα ευρύτερα, η οποία δεν υπήρχε στις άλλες χώρες του υπατού σοσιαλισμού. Εκεί θα βρίσκες στα ισπανικά ακόμη και βιβλία του Τρότσκι να εκδίδονται από τα καταδικά εκδοτικά, το πράγμα το οποίο... Παναγία μου, δηλαδή, σε άλλες χώρες. Λοιπόν, ή κείμενα τα οποία ή και ταινίες ακόμη, ας πούμε ο Γραφειοκράτης στο κουβανικό κινηματογράφο. Δεν θυμάμαι τώρα το σκηνοθέτη, έναν φοβερό σκηνοθέτη κουβανό, ο οποίος κατέγγειλε τον τρόπο που η γραφειοκρατία ερχόταν από τον Μπατίστα και είχε εγκατασταθεί ξανά στο νέο επαναστατικό κράτος. Αυτό το να προβληθεί σε αίθουσες της Κούβας, ας πούμε, ήταν αδιανόητο να γινόταν σε κάποια άλλη χώρα του υπατού σοσιαλισμού, έτσι. Όμως δεν πήρανε μέτρα. Τσάκισε το, μείωσε το. Άρχισε τη διαδικασία να αφομοιώνονται οι βασικές λειτουργίες του από την την κοινωνία. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Εντάξει, αφού βέβαιως πρώτα αντιμετωπίζεις τον εχθρό στο πεδίο της τιμής, όπως και τον αντιμετώπισες. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Κούβα άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πειραματιστεί με την οικονομία της. Για παράδειγμα, πήρε το παγκόσμιο βραβείο αντίστοιχο με το Νόμπελ, ας πούμε, για τις εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας. Ήταν η πρώτη και μοναδική, από ό,τι ξέρω, χώρα η οποία εφάρμοσε εκτεταμένη οργανική καλλιέργεια, βιολογική, ας πούμε, καλλιέργεια, όχι μόνο στους κήπους σε καλλιέργεια, ακόμη και στα ράτσια των σπιτιών. Για να μπορέσει να καλύψει ένα σοβαρό κομμάτι της παραγωγής τροφίμων που δεν είχε, την αποκλεισμένη. Και τότε καμιά χώρα δεν ενδιαφερόταν, ας πούμε, έτσι, κάτω από την πυγμή των Αμερικανών. Και με το πρόβλημα που έχει η Κούβα, γιατί είναι τροπική χώρα. Δεν είναι εύκολα ντοματούλες και ζατζαβατικά. Πού, στο τροπικό κλίμα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως είχε μια εκπληκτική δυνατότητα. Η δυνατότητα εναλλακτικών καυσίμων, δεν είχε καν πετρέλαιο. Προσπάθησε να βρει με χιλιάδες τρόπους. Θυμάμαι τότε συζητάγαμε και με κουβανούς στη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετία του 90, για τη σημασία της αλκοόλης, να βάλουν αλκοόλ. Έχουν τεράστια παραγωγή ζάχαρης. Τεράστια παραγωγή ζάχαρης. Τρίτη στον κόσμο, αν θυμάμαι καλά. Η δεύτερη. Υπήρξε και πρώτη η Κούβα στην παραγωγή ζάχαρης. Άρα δεν είναι τίποτα να φτιάξει μια βιομηχανία συνεχούς παραγωγής αλκοόλης και να αντικαταστήσει τη βενζίνη με αυτό. Μετά θα μου πεις σε τι αυτοκίνητά τους ήταν ακόμη Buick του 50. Λοιπόν, υπήρχαν τέτοια προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά εκεί εμπλέκεις όλο το λαό. Ανοίγεσαι. Και σαν κόμμα και σαν κράτος κτλ. Αλλά εκεί υπήρχε πάντα ο φόβος που υπήρχαν σε όλες αυτές τις επανάστασεις. Λες και είναι, πώς αντιμετωπίζει το παγκόσμιο σύστημα τη διεθνή τρομοκρατία, έτσι κάπως αντιμετωπίζανε και αυτή την επανάσταση. Δεν είχαν και άδικο. Πάνω από 50 απόπειρες δολοφονίας του Φιντελ Κάστρο. Έτσι. Πώς να το πούμε, όλα τα χημικά μέσα του χημικού πολέμου ενάντια, που είχε ο Αμερικανικός στρατός, τα χρησιμοποίησε στην Κούβα. Κάθεσε και τρεις και λίγο που πήγαινε η αγροτική της παραγωγή να πιάσει τα πάνω της, ας πούμε, πηγαίνανε και ψεκάζανε από πάνω οι Αμερικανοί. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα για σημεία και τέρατα, αλλά το βασικό είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι για να δούμε και τα πολλά email που έχουν πέσει εδώ πέρα και μετά επανερχόμεθα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Γαζάκη. Έτσι γρήγορα κάποια μηνύματα που μας έχουν έρθει. Ο φίλος μας ρωτάει, Δημήτρη καλησπέρα, σε παρεθέτω αυτούσιο σχόλιο σχετικά με με ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην οποία υποστηριζόταν η άποψη ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή.
Δεν υπάρχει καμία κατοχή. Ο καπιταλισμός είναι στο υπεριαλιστικό του στάδιο. Η αστική τάξη συμμετέχει συνειδητά στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς στα πλαίσια της ανισότιμης ανάπτυξης, με σχέσεις αλληλεξάρτησης και ενδιάμεση θέση στην υπεριαλιστική πυραμίδα. Λαϊκή συμμαχία λοιπόν για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ειδική treatment από ψυχιάτρους, το οποίο το έχουμε. Ξεκινάς με λαξατόλ και τραβάς μετά γερές ενέσεις. Αυτή είναι μια μαλακία η οποία γράφεται συνήθως στους χώρους του κουκουέ. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο μπορεί να έχει. Ακούστε λοιπόν τι σημαίνει κατοχή σύμφωνα με έναν παλιό δικαστή Βρετανό, ο οποίος ήταν ο chief magistrate στην Ινδία υπό βρετανική κατοχή, στα χρόνια ενός από τους πιο γνωστούς, μάλλον επιφανείς viceroys, αντιβασιλείς δηλαδή της Ινδίας, που ήταν ταυτόχρονα και λόρδος, ο τέταρτο viceroy στην Ινδία. Ο συγκεκριμένος δικαστής, ο οποίος έγραφε στο αφιέρωμα που γινόταν μετά την επιστροφή του τέταρτου αντιβασιλέα της Ινδίας στην Αγγλία, στο 1876 βγαίνει ένας ειδικός τόμος όπου τα στελέχη της αντιβασιλείας έγραφαν για το πόσο ωραία πέρασαν με τον συγκεκριμένο αντιβασιλέα. Ένας λοιπόν κορυφαίος τότε δικαστής, ο Fee James Stephen, έγραψε λοιπόν σε αυτόν τον τόμο λέγοντας «Legislation under Lord Mayo». Λοιπόν, legislation είναι νομοθεσία, λέω, τρόπος δηλαδή που διοικούσαν δικαιακά, έτσι να το πούμε έτσι, την Ινδία. Και ακούστε τι λέει, ανάμεσα όλα. Η καθιέρωση ενός συστήματος δικαίου που ρυθμίζει το πιο σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων αποτελεί από μόνη της μια ηθική κατάκτηση πιο εντυπωσιακή, πιο ανθεκτική και πολύ πιο σταθερή από ότι η φυσική κατάκτηση που την καθιστά δυνατή. Θα ασκεί επιρροή στα μυαλά των ανθρώπων με πολλούς τρόπους, συγκρίσιμη με εκείνη μιας νέας θρησκείας. Το δίκαιό μας είναι στην πραγματικότητα το άθροισμα και η ουσία του τι έχουμε να τους διδάξουμε. Εννοεί, εμείς οι Βρετανοί απεικιοκράτες έχουμε να διδάξουμε στους ηθαγενείς της Ινδίας. Είναι, λέει ο Fitzroy, είναι ούτως υπήν το Ευαγγέλιο των Άγγλων και είναι υποχρεωτικό Ευαγγέλιο που δεν έχει επιδέχεται καμία διαφωνία και καμία ανυπακοή. Στο κείμενο του επίσης θεωρεί ότι η δημιουργία νομικών σχολών και παραγωγή δικηγόρων από τους ηθαγενείς ήταν ο καλύτερος τρόπος για την παγίωση της αποικιοκρατικής κατοχής της Ινδίας, πολύ πιο ισχυρός τρόπος από ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δύναμη κατοχής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κατοχή είναι ασκό φυσική κυριαρχία σε έναν τόπο. Δηλαδή εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργώ συνθήκες τέτοιες ώστε η πιο πετυχημένη κατοχή ώστε να εμφανίζεται ότι παίρνω υπόψη μου και τους ηθαγενείς. Κατά το γνωστό του Μακιαβέλη, αυτός που επιθυμεί να ή επιχειρεί να μεταρρυθμίσει την κυβέρνηση ενός κράτους, αναφέρεται σε έναν ηγεμόνα όπου κατακτά ένα κράτος και θέλει να το μεταρρυθμίσει για να μπορέσει η δική του κατάκτηση να στερεωθεί, λέει ο Μακιαβέλη. Αυτός λοιπόν που επιθυμεί, ο ηγεμόνας που επιθυμεί ή επιχειρήσει ή επιχειρεί να μεταρρυθμίσει την κυβέρνηση ενός κράτους, για τον Μακιαβέλη την εποχή εκείνη η μεταρρύθμιση γίνεται μόνο από τον κατακτητή, δεν υπήρχε η έννοια της μεταρρύθμισης όπως την έχουμε υπήρξε αργότερα, και επιθυμεί να την αποδεχτούν και να διατηρηθεί προς ικανοποίηση όλων, πρέπει τουλάχιστον να διατηρήσει την ομοιότητα με τις παλιές μορφές, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει τους ανθρώπους ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στους θεσμούς, ακόμη κι αν στην πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από τα παλιά. Δηλαδή ο Μακιαβέλη μας λέει κάτι που το ξέραμε, θα έπρεπε να το ξέρει και το αντιλαμβάνεται ο κοινός νους, εκτός και αν έχει πάθει, έχει εγκεφαλογράφημα κουτσούμπα. Λοιπόν, και άλλον όχι μόνο, αλλά είναι πιο εμφανής κατάσταση κουτσούμπας. Λοιπόν, τι λέει
για να έχω εγώ κατοχή και να σκώ με επιτυχημένο τρόπο, δεν αρκεί, ούτε μου δίνεται η δυνατότητα δια της φυσικής κατάκτησης. Δηλαδή στέλνω στρατό και, και πειθαρχώ. Η πιο πετυχημένη είναι όταν ο υπεξούσιος νομίζει ότι έχει κοινοβούλιο και δεν έχει. Όταν νομίζει ότι έχει δική του κυβέρνηση και δεν έχει. Όταν νομίζει ότι έχει δικά του κόμματα και δεν έχει. Όταν νομίζει ότι έχει σύνταγμα, αλλά δεν έχει. Κατανοητό. Από εκεί πέρα τώρα τι να σχολιάσουμε. Περαιτέρω, ο καπιταλισμός είναι στο υπεριαλιστικό του στάδιο. Και από πού και ως πού θεωρείται. Μα το υπεριαλιστικό στάδιο του καπιταλισμού, αν το πάρουμε τους κλασικούς βεβαίως, διότι τους κλασικούς αυτούς τους γελίους που τα είχαν γράψει αυτά τα πράγματα, δεν συγκρίνονται βέβαια με τους κουτσούμπες και τις πανίχες. Βεβαίως, αυτοί τι εννοούσαν υπεριαλισμό. Εννοούσαν μια χούφτα χώρες ισχυρές, οι οποίες ποδοπατούν τα δικαιώματα όλων των άλλων χωρών, δημιουργώντας αποικίες ή μη αποικίες ή άλλες μορφές εξάρτησης, υποτέλειας και πιθαναγκασμού. Και τι λέγανε οι δύσμυροι? Λέγανε ότι στο υπεριαλιστικό του στάδιο ο καπιταλισμός γεννάει ή αναγεννά το εθνικό ζήτημα. Πώς το αναγεννά? Μέσω της υπεριαλιστικής κατάκτησης ή υποταγής. Άρα υπεριαλισμός σημαίνει επεκτατισμός, σημαίνει καταπίεση, σημαίνει εθνική καταπίεση, διότι αφαιρεί το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης από ολόκληρα έθνη. Αυτός είναι ο υπεριαλισμός. Γι' αυτό βεβαίως ιστορικά αυτοί που θεμελίωσαν την ανάγκη να αντισταθούν ενάντια στον υπεριαλισμό υιοθέτησαν πλήρως την άποψη που λέγεται, που ήθελε υπέρ των εθνικών κινημάτων. Γι' αυτό και ο Λένιν, ξέρετε, αυτός ο ρεφορμιστής, ο γελίος, αυτός τον ξεπέρασε ο Κουτσούμπας. Οπωσδήποτε. Έλεγε το εξής. Για φανταστείτε, λέει, τι κάνουμε σήμερα στην υπεριαλιστική εποχή. Εάν η Ινδία ξεκινήσει πόλεμο ενάντια στη Βρετανία, αν το Μαρόκο ξεκινήσει πόλεμο ενάντια στη Γαλλία, εάν για παράδειγμα η Λιβύη ξεκινήσει πόλεμο ενάντια στην Ιταλία, τι κάνουμε εμείς οι σοσιαλιστές? Και έλεγε ότι οι σοσιαλιστές οφείλουν να πάρουν θέση υπέρ του Μαρόκο, υπέρ της Ινδίας, υπέρ της Τινησίας, έστω και αν αυτόν τον πόλεμο, τον αντιαπικιακό, αντιμπυριαλιστικό πόλεμο, τον ξεκινούν τάξεις ή κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες δεν είναι προοδευτικές, όπως είναι για παράδειγμα οι Σουλτάνοι του Μαρόκου που έκαναν πόλεμο, ή οι Σεΐχιδες του Ριφ στη Σαχάρα που έκαναν πόλεμο ενάντια στους Γάλλους απικιογράτους. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, με Λαϊκή Συμμαχία και του Λουμπού και Αχταρμάς και αυτά, μου θυμίζει τον σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, Λεοντίσια Χέτη, Γαϊδουρίσια Πισινά και πώς το λένε, και Κοκορίσια Ουρά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα περί λαϊκής εξουσίας, λαϊκής συμμαχίας έξω με την Ευρωπαϊκή και κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Ρε Κακομύρογλου, πώς θα κάνεις κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής? Πώς? Βεβαίως, εκτός και αν εννοείς την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής που κάνει ο ίδιος ο καπιταλισμός. Γιατί κάνει και αυτός κοινωνικοποίηση δια της καταστροφής, της ανεργίας, της περιθωριοποίησης και του γανώματος των νηπτήρων, όπως έλεγε ο ίδιος ο Λένιν. Λοιπόν, δεν είναι να συζητάς με δάφτους, γιατί βεβαίως με αυτή τη λογική, γιατί πολέμεις το ΕΑΜ. Βεβαίως, το σύνθημα που φωνάζουν πολλοί σήμερα, ακόμη και αναρχικοί. Λαέ, θυμίσου, το έδαφος που πατάς το έχει απελευθερώσει ο ΕΑΜΕΛΑΣ, ο Άρης και το ΕΑΜΕΛΑΣ, σήμερα δεν το φωνάζει το ΚΚΕ. Τυχαίο? Όχι. Απλούστατα, οι σύγχρονοι τηρήμοι παίρνουν την εκδίκησή τους απέναντι στους παλιούς λαϊκούς αγωνιστές που υπήρξαν σύμβολα του εθνικοπροευτικού αγώνα. Δεν κατόρθωσαν τότε να τους σκοτώσουν. Δυστυχώς τους σκότωσε το κόμμα τους. Αλλά δεν είχαν τη χαρά να δολοφονήσουν τον Βελουχιώτη ή τους υπόλοιπους που αγωνίστηκαν στην πρώτη γραμμή του εθνικοπροευτικού, το Σαράφι ή και τους υπόλοιπους. Οπότε τώρα τους δολοφονούν, έχοντας στα χέρια τους το κόμμα, τα σύμβολα του, γιατί δεν υπάρχει πλέον αυτό, το κόμμα έχει πεθάνει.
Λοιπόν, και το έχει και τους δολοφονούν εν ψυχρό. Με τέτοιους ηλίθιους που βγαίνουν στο διαδίκτυο, είναι αυτό το πράγμα. Οι υποτακτικοί ηλίθιοι, που το έλεγε έτσι πολύ χαρακτηριστικά ο Λένιν, ο οποίος θέλει να διαβάσει το πού το έλεγε και το πώς, με ποιο τρόπο το έλεγε, μπορεί να μπει στο blog μου σήμερα που έχω γράψει ένα για ποιον δουλεύει το κουκουέ, να καταλάβει, θα δει τον εαυτό του όποιος είναι μέλος του κουκουέ σήμερα, εκεί μέσα. Λοιπόν, το πλαστικό χρήμα, Δημήτρη, πολλής λόγος για πλαστικό χρήμα αυτές τις μέρες, ναι, θα γράψω και εγώ κάτι συγκεκριμένο σχετικά με το ζήτημα αυτό. Λεπτομέρεια μένα, αλλά δεν έχω ακούσει μια ανάλυση για τον έξτρα υποχρεωτικό φόρο που συνεπάγεται η γενικευμένη χρήση του. Και το κράτος εν μέσω capital controls δεν παρεμβαίνει στις τράπεζες για τη μείωση των χρεώσεων των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είτε αυτές αφορούν εμβάσματα σε άλλες τράπεζες, είτε πλαστικό καρτόν. Σωστό είναι αυτό. Σωστό δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η επιπλέον επιβάρυνση που σου βάζει το κράτος. Από όσο γνωρίζω, ακόμη οι τράπεζες χρεώνουν 3% στη συναλλαγή. 3% επί της συναλλαγής και 200-300 ευρώ για τους μικροεπιχειρηματίες. Άρα ο ΦΠΑ πάει στο 28% και ο αφελής υπολογισμός κέρδους δίνει ποσό της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων, αν υποθέσει κανείς ότι τα έσοδα ΦΠΑ είναι της τάξης των 25 δις. 3-25, τέλος πάντων βγάζει 3 δισεκατομμύρια. Είναι το επιπλέον, είναι πώς να το πούμε, το μπαξίσι να το πούμε έτσι, γιατί το πλαστικό χρήμα στοχεύει αλλού. Στοχεύει στην απόσυρση της νομισματικής κυκλοφορίας των τραπεζογραμματείων από την νομισματική κυκλοφορία, έτσι ώστε να ελέγχεται στην ουσία ο μικρομεσαίος και το νοικοκυριό. Γιατί οι μεγάλοι δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, λειτουργούν με κεφαλαιακούς λογαριασμούς και κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δεν τους ενδιαφέρει, είναι εκτός, να το πούμε έτσι, χρήσης. Λέει, αγαπητοί συναγωνιστές, κοιτάξτε το post που έβαλε ένας Άγγλος, μας λέει ένας, ο φίλος ο Χρήστος από την Αγγλία, ένας Άγγλος στο Facebook, δείχνοντας καθαρά την τεράστια διαφορά φορολόγησης ελευθεροεπαγγελματιών και μικρομεσαίων στην Ελλάδα και στην Αγγλία, που δείχνει τη φορολογική εξόδωση αυτών των ανθρώπων. Είναι αρκετά μεγάλο, είναι ενδιαφέρον, θα το σηκώσω και εγώ στο δικό μου blog, έτσι να το δει ο κόσμος. Τι πληρώνει και πώς πληρώνονται όλοι αυτοί, συγκριτικά τουλάχιστον. Ένας φίλος μου στέλνει ένα απόσπασμα από τους Monty Pythons, όποιος το My Name is Brian, είναι το The Life of Brian, ναι, που είναι μια καταπληκτική ταινία των Monty Pythons, όποιος δεν την έχει δει να τη δει, είναι εξαιρετική. Η σκηνή είναι εκεί που το λαϊκό επαναστατικό μέτωπο της Ιουδαίας συνεδριάζει και λέει πώς θα κάνει την επανάσταση και όλα αυτά τα πράγματα, και που βεβαίως πολλά λέγονται και πολλά λένε και πολλά αυτό και δεν κάνουν. Και μετά συγκρούονται με το επαναστατικό λαϊκό μέτωπο της Ιουδαίας και τα λοιπά και τα γνωστά. Έχει πολύ, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία η ταινία αυτή. Όποιος δεν την έχει δει, καλό να τη δει. Κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα σήμερα. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε, αύριο εσύ θα είσαι στο... Αύριο, να το πούμε και αυτό, μια και το φτάσαμε, θα είμαστε ή στο Άργος. Στο Άργος. Ναι, λοιπόν, να πούμε για όποιον φίλο θέλει να παρευρεθεί. Συγγνώμη, να δω το... Ναι, την αφήσα. Την αφήσα, γιατί είμαι ο τελευταίος στο Κωνσταμάκη, εγώ τελευταίο που πληροφορούμε τι γίνεται. Εσύ πας όπως σου λένε, δεν είναι. Ναι, θα το λύσω. Λοιπόν, όπως θα έπρεπε να είμαστε όλοι. Κάτσε, γιατί υπάρχει... ναι, συγγνώμη, ναι, βεβαίως. Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30, το οποίο είναι 7:30, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Άργος, στο καφέ Στρέτο. Καφέ Στρέτο, στην οδό 28 Οκτωβρίου, αριθμός 4. Είδες, μου έχουν βάλει και αριθμό. Θα βάλω στο GPS. Δηλαδή, ρε φίλε, πού είναι το καφέ Στρέτο, ξέρεις. Λοιπόν. Εντάξει, το Άργος δεν είναι και μεγάλο. Όχι, μεγάλη μόνο. Πολύ.
Οπότε αύριο όσοι είναι εκεί κοντά στην περιοχή, όσοι πιστοί προσέρχονται στο καφέ Στρέτο σε 7.30 ώρα, ναι, σε 7.30 ώρα αύριο, από εκεί και πέρα τα λέμε από την Πέμπτη και μετά. Καλό απόγευμα, γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.